Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Τρίτα Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Τι μπάλα ήταν αυτή που παίξαμε, Ακή. Το Αστέρα. Ναι. Και το καλό είναι ότι η ομάδα έπαιξε και σε 90 λεπτά μπάλα. Όχι, ξέρεις, ένα ημίχρονο και μετά άλλαξε. 90 λεπτά μπάλα. Ναι. Και το ένα γκολ κάτω από το άλλο. Γκολάρες ο Φορτούνης, γκολάρα ο... Χορτάσαμε μπάλα. Ναι, ο Πάρντο, γκολάρα ο Ιντέγε. Απογοητευτήκαμε. Φανταστικές τρίπλες, πώς το λένε. Ναι. Απογοητευτήκαμε πολύ. Σας τα λέμε εμείς από εδώ πέρα που θέλετε κύπελα και τέτοια που τα λέτε μόνοι σας. Πού θα πάτε μεγάλη πανελευθερία. Πάτε μεγάλη πανελευθερία. Μην τυχόν και κάνετε καμιά βλακία και αποκλείστε. Δηλαδή... από το Περιστέρι. Όχι, ή από το Πανιόνιο. Όλοι, να περάσετε όλοι. Περάστε όλοι. Και χώρια, και μην ξεχνάτε ότι σας έχουμε και στο πρωτάθλημα. Την όχι, ρε, που λένε το πρωτάθλημα ναι. Πάει. Το πρωτάθλημα. Όχι, να παίξουμε. Ας το πάει. Θα παίξουμε. Πάει αυτό, αλλά να παίξουμε. Δεν μπάλα. Εγώ λέω για τις δηλώσεις που λένε. Ναι. Θέλουμε το κύπελο και τη δεύτερη θέση. Ωραία. Έτσι δεν λένε όλοι. Ενισχυθήκατε. Πήρα το 8 παίχτες, έμαθα. Τον Ευαγγελίτσα. Ένα μπέχτη. Βραζιλιάνος Ευαγγελίτσα δεν υπάρχει. Ναι, Ευαγγελίο δεν είσαι εντάξει. Ναι. Τώρα γνωρίζει ότι έχει αλλάξει. Ξοδευτήκατε πάλι στα λεφτά. Καταρχήν να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ ήταν να πάρει ένα παίχτη με 700.000, τον έχασε Άκη. Και να χάσει, δεν θέλω να. Δεν το έχα, ναι. Θέλω να πάνε να πάρουν το Βηγιαφάνε. Ναι. Και λέει δεν το δίνουν. Κάτι τέτοιο. Και πήγε και το πήρε ο Παναθηναϊκό, σου λέει την εμία. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, βέβαια μα τον εδίνανε μα για να ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Όλοι αυτοί. Όχι, όχι, ήταν και ένα λεπτό. Ναι, πες. Ο Βηγιαφάνε είναι παίχτη τη Ντιεμπετιέντε. Ναι. Η οποία μας χρωστάει 1 εκατομμύριο ευρώ από τη μεταγραφή του Νούνιες. Ναι. Ακόμη, να ξέρετε. Και μας δεν πάρτε το. Ναι, και λεφτά. Και λέγαμε δεν θέλουμε. Δεν πάει να πει ότι είναι άσχημος παίκτης, αλίμον. Αλλά για νίκος, για να μην τα φαίνετε σαν επιτυχία. Έτσι. Όπως επιτυχία το είχαν παρουσιάσει του Καρέλη που τον έδωσαν 2 εκατομμύρια. Όσο δώσαμε εμείς για τα μπαρέ. 2,3. Παραπάνω, άκη. Ναι, ρε. Έλα. Παράπηδε. Πρικισμένος. Τι... Τρία πόδια. Τι κρύο το νερό. Δεν κάθονται σαν έναν άλλο μαζί, δεν τα πάρε. Σε μια γέφυρα. Ναι, άκουρε να σου πω. Ναι, για πες. Και του λέει ο άλλος ο... Στη γέφυρα. Αφρικανός, ναι, σε μια γέφυρα. Ναι. Καθόντουσαν και κάνουν τα πόδια τους κάτω. Ναι. Και κάνανε τα πόδια τους έτσι τα κουνάγα. Ναι, τα κουνάγα. Και του λέει ένας φίλος του για τα μπαρέ, του λέει κρύο το νερό. Λέει και ο Καταμπαρέ και βαθύ. Ναι. Και 2,5 εκατομμύρια. Λοιπόν. Και ναι, και τι, άκου, όχι, για να δεις, μετά ποιος άλλος. Ο ποιον άλλο παίχτη, τι θέλουμε να πούμε εδώ, ότι όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού έχουν αξία. Και η αξία... Όχι αξία κατά χιλιάδων, αλλά δεν είναι λεφτά. Βρε, έχουν μεγάλη αξία. Ναι. Πάνω από τους 30. Ρε, αξία έχουν όλοι. Και τα σπόρια αξία έχουν. Αυτοί οι παίκτες πάνω από τους 30. 32, 33... Ναι, τίποτα, τους έχουμε αλλού. Γιατί άμα είναι 18, θα πούνε 15 εκατομμύρια. Ναι, άλλο. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Από τους 32 όχι, και πάνω. Όχι, να καταλαβαίνετε. Ακούστε. Τι για... 32, 38 και πάνω. Για τα παρέν, 38 και πάνω. 40. 2,5 εκατομμύρια. Όσο δώσατε το πιο καλό σας παίκτη στις 2 εκατομμύρια. Σαν επιτυχία δηλαδή κιόλας το δώσατε, ναι. Μείνατε φανή και το σαν επιτυχία έχετε πάρει τώρα κάτι λιμά. Πολύ καλοί παίκτες, εντάξει, συνήθως αυτοί το 30-40 χιλιάδων βγαίνουν τα και είναι καλοί παίκτες αυτοί. Αυτοί που παίζουν στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ δεν περνάνε το έξω από το Καραϊσκάκι. Καλά, τι έγινε εκεί πέρα, τώρα που είσαι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Με το Λεβαδιακό πόσο εύκολα κέρδισε και μετά δηλαδή τις άλλες ομάδες δεν μπορούσε να τις κερδίσει. Αυτή η υπερομάδα του Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Δηλαδή όλα τα άλλα τα παιχνίδια θέλω να σου εξηγήσω. Με το... ναι. Ναι, θέλω να σου πω ότι όλα τα άλλα τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα ο προπονητής ο... που θα κριθεί στο πρωτάθλημα στα δικαστήρια όταν, στην ναι, παρουσίαση ναι. Που έλεγε Καλαφούζο. Ναι. Δεν είναι. Αυτό το παιχνίδι έπρεπε να πάρει. Το κυπέλλο, αυτό θέλουμε. Ναι. Και με τι μια γίνεται. Ομάδα που είναι τέταρτη από το τέλος. Ναι. Ενώ ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια ομάδα που είναι τέταρτη στη βαθμολογία. Μην τις πάρει και είναι και καλύτερη και από τις υπόλοιπες, έτσι. Τι, δεν μπορεί όποιος και να έπεφτε στην πλώρη μας προχθές. Κανονίστε να περάσετε, μην μας χαλάσετε ναι, ναι. Το γλυκό. Όχι, αυτά που λέτε, να τα τηρήσετε για μια φορά έτσι. Ναι, τις απειλές σας εμείς αυτό θέλουμε, να απειλούμαστε. Αυτό, απειλές θέλουμε να δεχόμαστε και τέτοια. Αυτά μας αρέσουν, το φαΐ μας.
Ότι να ακούμε ότι σφετερίζεστε τίτλους. Αυτά θέλουμε. Και κάτι μπαλόνια. Ποιος άλλος, κάτσε, πρέπει να πάμε και στα μπαλόνια. Είχαμε γένεια. Παιδότοπος. Ανοίξανε μαγαζί. Αυτές τις καπότες εσάς πώς τις βάλατε. Αυτό εσείς οι οπαδοί του Παναθηναϊκού το θεωρείτε οπαδικό στη θύρα 13 να βάλετε μπαλόνια. Είναι οπαδικό, είναι μάγικο. Τι είναι αυτό? Δεν τα είδες όλα. Είχε και 4-5 happy birthday διασκοπισμένα. Λέει, κάτσε να ξεπινιστούν. Τι να πω, τόσο πολύ έχετε ξεπέσει. Εντάξει. Τι να πω, ρε. Και εντάξει τα μπαλόνια. Εσείς είστε, χούλιγκαν το σπρέι είστε. Μου. Αλλά και μπαλόνια, ρε, μπαλονάκια. Τι είναι αυτό, ρε. Και τα πνευμόνια. Γιατί ο κόσμο μαζί σα. Μετά από, πάντως είναι αξιέπαινη, μετά από τόση κούραση, τα βαψίματα έτσι, τα κάγκελα και τέτοια, είχαν πνευμόνια να φουσκώσουν τα μπαλόνια. Μπράβο. Και σαξόφωνο. Και σανότερα. Σας κοϊδεύω. Πολύ καλά όπως τα βλέπουμε τώρα. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν θα σας πειράξω μόνο. Θέλω να σας πειράξω κιόλας. Αλλά να ξυπνήσετε. Να πείτε, όπα, την μπαλόνια να βάλουμε. Τι είναι αυτό, ρε. Γιορτή, τι είναι μαγαζί, ανοίξατε. Εγγένεια. Όλα ένα ευρώ. Ό,τι πάρει ένα ευρώ. Μια χαρά τα πάτε κι εσείς. Συγγνώμη λίγο. Τι θες. Ποιον άλλο παίχτη δώσαμε. Το Σεβί. Α, το Σεβί. 1.300. Άλλος αυτό. 1.300. 2.5 για τα μπαρέ. 2.300 πόσο είναι. Γράφουν οι εφημερίδες. Διαμαντάκος. Όλοι οι παίκτες, θέλουμε να πούμε από εδώ με αυτό. Πάνω από τους 40 θα λες. Ναι. Όχι όλοι οι παίκτες, έχει διαφορά. Ναι, κάθε παίκτης που είναι ενταγμένος πάνω από 40, πάνω από το, ό,τι 40 όσο πρώτο, ο καλύτερος παίκτης είναι ο δικός, ναι, σας. Όσο δηλαδή τον καλύτερο σας παίκτη και εμείς είναι ο 400 και βάλε. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, αυτό τώρα για να γίνει. Πού οφείλεται αυτό, να πούμε και πού οφείλεται. Πού οφείλεται? Δεν είναι ότι τους στις εφημερίδες. Όχι, δεν είναι ότι τους κάνουμε χάζους. Ναι, όχι, στις εφημερίδες οφείλεται, ρε. Στις εφημερίδες. Έχουμε εμείς στις εφημερίδες και ανεβάζουμε την αξία των παιχτών και τις μοσχοπουλάμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις ομάδα, είναι εφημερίδες να έχεις, έτσι, δεν το πάτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτά, έχουν, αυτά είναι μάγκες. Όποιος, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις και ό,τι έχεις, πουλάς. Έτσι. Από εκεί και πέρα, για να γίνουν όλα αυτά, έχει μπει ένας πρόεδρος, έτσι θα έγινε, ένας πρόεδρος, ο οποίος λέει τι χρωστάει η ομάδα τόσα πάρτα. Αυτό είναι το 10. Ναι, ναι, όχι, άμα θες να κάνεις σε αυτή, να κάνεις προκοπή, μπαίνεις σε ένα σωματείο, έτσι, και θέλεις να διατηρήσεις τη φιλοσοφία του σωματείου, που είναι η λεβεδιά, η περηφάνεια και όλα αυτά. Δεν είναι ούτε η ζητιανιά, ούτε η τράκα, ούτε η λασπολογία, ούτε τίποτα. Το σωματείο αυτό, ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της Ελλάδος, έτσι, επενδύει στο χορτάρι, επενδύει στο παρκέ, επενδύει στο ταρτάν, επενδύει στο τάραφλεξ, επενδύει στην πισίνα, παντού. Ένα-ένα τα πάρουμε. Μπήκε ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, έτσι τάκι. Το 10. Έτσι δεν μπήκε. Ξεχρεώνει. Ξεχρεώνει. 5-6 εκατομμύρια. Ναι. Δίνει, του... δίνει, ναι, τη, δίνει και στον κύριο Κόκαλη. Μετά αποκλείεται. Βάζει. Δεν πάει στην Ευρώπη. Βάζει άλλα 50. Γιατί λέγανε και μου συγγνώμη πάνω ότι τα παίρνει από το Champions League. Δεν τα παίρνει. Παιδί μου, πάρτε τα κι εσείς μια φορά. Πρόεδρε, κανένα, να βγει ο κάθε πρόεδρος τώρα. Δηλαδή, εγώ διάβαζα εδώ πέρα ότι ο καθένας έχει από να δεις. Ένα δις λέει ο Μελισσανίδης. Ο άλλος. Ναι, όχι, τα διάβαζα σήμερα. 500 εκατομμύρια μοίρασε λέει το. Ο πατέρας του Αλαφούζου μοίρασε την περιουσία. Μπρο. Και είναι 500 εκατομμύρια μετρητά σε δολάρια. Ωραία. Και όλα τα καράβια. Δόξα τω Θεώ, ευρωστία. Άρα, 5 εκατομμύρια. Μακάρι. Και πάντα. Εσάς θέλουμε. Αλλά τα δίνετε κιόλας, όπως τα δίνει και άλλο. Όχι, ζητιανιά. Όχι, όχι, τεστά SDNA. Και στις, σε κάτι εφημερίδες τραγικές για να διαβάζουμε τα εξώφυλλα μόνο. Γιατί μέσα δεν γράφουν τίποτα, έτσι. Που λένε το πρωί οι ειδήσεις, τις εφημερίδες. Να χτυπάει και να είναι κάπως έβυχο η χασούρα σας ή η νίκη του Ολυμπιακού να τις απαξιώνεται. Δεν είναι έτσι. Φαίνεται όλα. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχουμε δύο ανθρώπους που διατηρούν τον Ολυμπιακό μας ψηλά, έτσι.
σοβαροί, με τις εφορίες τους, ούτε απατεώνιες, ούτε κλέψκες. Με το σταυρό στο χέρι, τους έχουμε κατηγορήσει και εμείς πολλές φορές, έτσι. Δεν τους έχουμε κατηγορήσει. Έχουμε πει, κάθε φίλα στο Ολυμπιακό. Δεν θέλουμε να γίνουμε και σαν τους άλλους, Άκη, δεν τους έχουμε κατηγορήσει. Ναι, έχουμε υποστεί σφαγές. Απλά, ναι, γι' αυτό. Ναι, και πάλι, με την επιμονή τους οι άνθρωποι, δεν πήγανε με το ίδιο νόμισμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούσαν να πάνε με το, εσύ ξέρεις ότι μπορούσαν να πάνε. Με το, και πολλοί από εμάς μας ακούτε. Ξέρουν ότι μπορούσαν. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Έτσι γεννήθηκε. Και μιλάμε να μην κάνει για τη μεγαλύτερη παράγκα που κάνετε εσείς. Που έχει υπάρξει από καταβολή. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Τι Ευρώπη, παγκοσμίως. Δηλαδή, άντε, Αφρική μπάσκετ. Δεν ξέρω. Ναι, για παράγκα. Ναι. Αφρική δεν ξέρω. Ευρώπη, Αμερική και τέτοια δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μεγαλύτερη παράγκα και τόση μούγκα και τόση συνωμοσία. Έτσι. Έτσι, όλα. Σωστό. Στην Αφρική δεν ξέρω. Με κάτι δικτάτορες εκεί πέρα που λέει θα σε φάω και τέτοια άμα βάλεις καλά. Μόνο κάτι για την Γκάνα νομίζω. Η ίδια και η Γκάνα είναι. Αστήρια, από την Γκάνα είναι ο Ασάρες. Σε παρακαλώ. Εκεί ίδιο πράγμα είναι. Όλες θα λέγε. Λοιπόν, στον ερασιτέχνη. Πάμε στον ερασιτέχνη. Καταρχήν, 5 χρόνια πες τι γίνεται. Θέλουμε να πούμε τι γίνεται. Ναι, να τα μάθουμε. Για πες και εσύ γιατί έχει κολλήσει το στόμα μου 5 χρόνια. Έχετε πάρει τίποτα. Μηδέν. Αλλά πώς γίνεται, ρε Τάκη μου, ερασιτέχνης από πίσω έχει αλόγο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πόσα με τις κάρτες μέλους, τις κάρτες φυλάξης. 60.000. Έτσι. 60.000 μέλη. Τη στιγμή που οι άλλοι δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε 800. Ούτε 500. Εγώ σου λέω 800 γιατί με λάρτσα. Ναι, ούτε 800. Ρε μεγάλα σωματεία δεν διατεμπανίζεται ότι είσαστε. Για ένα δεκάρικο μιλάμε, έτσι. 10 ευρώ. Έτσι. 10, 5, 10. Έτσι. 10 ευρώ. Ναι, 5. Μπράβο, το σενάριο του. Τέλος πάντων. Εντάξει, και είναι και οι χαντρούλες. Ναι. Μπορούμε να το φέρουμε εδώ. Λοιπόν. Ναι, αλλά βάσει αυτό τα κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ναι, ρε παιδί μου. Καλά είναι τα λόγια που λέτε διαφορετικό να σε ΑΕΚ. Ναι. Τρέλα και αρρώστια και παντοτινέ πρωταθλητή. Ναι. Ο άλλο. Καλά, οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Ούγκα, ούγκα και τέτοια. Τέλο πάντων. Ναι, εδώ είναι, στο διατάφτα. Εντάξει, διαφορετικό να είσαι και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και τέτοια. Ναι, σίγουρα διαφορετικό. Αυτό λοιπόν να ήμασταν ισακόμια. Για δείξτε μα τη διαφορετικότητά σα προ όφελο τη ομάδα σα όμω μια φορά. Εντάξει, εμεί δεν λέμε τέτοια πιασάρικα. Είναι διαφορετικό να είσαι Ολυμπιακός και αυτά του Βόλου. Εμείς λέμε είμαστε Ολυμπιακός με ό,τι σημαίνει αυτή η έννοια και ό,τι σέρνει πίσω της. Έτσι. Και ξέρετε πολύ καλά τι σέρνει. Και εμείς ακόμα καλύτερα. Και με τη χορηγία και με την αρρωγή βέβαια του Προέδρου. Γιατί αυτά του Προέδρου του ΠΑΕ, του κ. Μανέκη, γιατί αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν. Από την πρώτη στιγμή βοηθάει βέβαια. Και κάποιες προσφορές και κάποια πριν και διάφορα. Αλλά είμαστε κοντά εδώ, ο κόσμος του Ολυμπιακού, κοντά. Έχουν κάνει οι ομάδες μας, όλες οι ομάδες, όλα τα θύματα, μέχρι τώρα. Σε 91 παιχνίδια, τρεις σίτες, έτσι όπως τα ακούτε. Θέλετε να σας πω, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ αντρών, βόλεϊ γυναικών, πόλο αντρών, πόλο γυναικών. Έχουμε παίξει μέχρι τώρα 91 παιχνίδια. Και έχουμε στεναχωρηθεί τρεις φορές. Οι 7 ομάδες μας. Σε 7 αθλήματα, έτσι. Όχι, εκεί. Τι. Ναι. 7 ομάδες του Ολυμπιακού. 7 ομάδες, ναι, όχι, 3 είναι τα αθλήματα. Ναι, 7 ομάδες του Ολυμπιακού. Έχουν παίξει 91 παιχνίδια. Και έχουμε... Όλες οι ομάδες. 88 νίκες. Και 3 ήττες. Και μια ισοπαλία. Ναι, οι 2 είναι στο βόλεϊ, αντρών. Κηφισιά και... Και μία είναι στο μπάσκετ. Κηφισιά και μία... Και Φίνικα Σύρου. Ναι, ναι. Μία στο μπάσκετ, ναι. Το Παναϊκό, το αυτές. Και μία στο παλιά με τα Χανιά. Με τον Πλατανιά. Με τον Πλατανιά, με τον Αφαιρέ. Με τον Πλατανιά, εντάξει, ναι. Μου εκεί την αφορά. Λοιπόν, 87 νίκες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να συνεχίσω να πω για τον ερασιτέχνη κάτι. Ότι θα μπορούσαμε πάλι τα 60.000 μέλη να δίνει τα 10 ευρώ κάθε μέλος. Να βοηθάει και ο πρόεδρος ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό 2. Να παίρνει τον καλύτερο παίχτη, έτσι, και όλα αυτά πριν και αυτά του πρωταθλήματος θα δίνει η ΠΑΕ, ο Μαρινάκης. Εάν δεν ήταν και άξιος ο παδός, ο Κουντούρης και Ολυμπιακός και πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα πηγαίνε στράφτη. Και στράφη. Εκεί πρέπει... Έτσι δεν έκλει. Ναι, χωρίς στράφη. Ναι, στράφη. Αυτό ρε, εντάξει, αφού είμαστε μόνο μιλόγουρες, να πω δύο κουβέντες. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε, όπως αναγνωρίζουμε τον πρόεδρο του Μαρινάκη, τον
Το Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Ναι. Όπως αξίζει και ο Κουντούρη. Βέβαια. Γιατί ναι, και εγώ θα έχω 50 εκατομμύρια και οι ομάδες μου παίρνουν τελευταίες. Καταλαβαίνετε. Καταρχήν. Θέλω να πούμε όλα αυτά. Όχι, να καταλάβετε τι είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και εκτός από τις ικανότητες που είναι αδιαφυσβήτητες, είναι και η αγάπη, είναι και η αγάπη στην ομάδα. Το είπα πρώτα. Ναι, από εκεί και πέρα. Για να καταλάβετε. Όταν μιλάμε για ερασιτέχνη, μιλάμε 7 μαγαζιά. Χρεοκοπημένα. Έτσι ακριβώς, όπως θα ακούτε. Ναι, πείτε ότι... το ποσό. Πείτε 6 εκατομμύρια. Πείτε ότι έχετε εσείς ένα μαγαζί και είναι χρεοκοπημένο και πολεμάτε να το σώσετε. 7 μαγαζιά βάζουμε σε εισαγωγικά. Όχι, τι? Το μπάσκετ φέτος, τέλος πάντων. Αν δεν είναι 6, εντάξει. 6 ομάδες. 5. Τέλος πάντων, ένα εκατομμύρια, μαγαζί. 6 εκατομμύρια ένα μαγαζί έχει ο καθένας. Ναι, ρε, και δεν έχει το κομμάτι και το μυαλό και τις ικανότητες να το σώσει από τη χρεοκοπία. Και εμείς βρήκαμε χρεοκοπημένα μαγαζιά από προηγούμενες διοικήσεις. Το μαγαζιά είναι εισαγωγικά, το καταλαβαίνετε. Την προηγούμενη διοίκηση. Έτσι, από την προηγούμενη διοίκηση. Και όχι μόνο αυτό. Και ο Ολυμπιακός ήταν αξιοπρεπής. Και ξεχρέωσε. Και ξεχρέωσε. Και έκανε και πρωταθλητισμό. Όλα αυτά ταυτόχρονα. Ούτε ζητιανέψαμε, μόνο διεκδικήσαμε, έτσι. Ούτε ζητιανέψαμε, ούτε τίποτα. Ούτε να μας δώσει το κράτος, ούτε να μας δώσει ο ένας, ούτε να μας δώσει ο άλλος. Με το δικό μας κεραμίδι που λέμε. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό, πρέπει εμείς οι Ολυμπιακοί, είμαστε ήδη 60.000, έχουμε πάρει κάρτα μέλους. Για να συνεχίσουμε... Όχι να παίρνουμε μόνο τα πρωταθλήματα, γιατί αυτές οι ομάδες του ερασιτέχνη όλες είναι και στην Ευρώπη. Α, μπράβο. Πρέπει, παιδιά, να φτάσουμε τις 100.000. Πρέπει κάθε φύλαθος του Ολυμπιακού. Και ας μην πηγαίνει. Δεν δικαιολογείται κάθε φύλαθος. Και ας μην πηγαίνει. Ναι, ναι, μην το βγάζεις την ώρα που πάει στο εισιτήριο. Ναι, όχι, να πάει. Μπορεί να πάει. Όπως έχω πολλούς, εγώ και εσύ. Δεν μπορεί και στο ίντερνετ να βγάλει και τέτοια. Να πει. Από Αμερική, από παντού. Γερμανία, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί. Να. Πώς να σου πω, βλέπει το μεγαλείο του Ολυμπιακού να συντηρηθεί. Το έτσι. Βλέπει το έργο. Το βλέπει το έργο, απολαμβάνει τις χαρές, γεύεται τις νίκες και τις χαρές, έτσι δεν είναι. Όσο μπορούμε ρε μάγκες, αυτό είναι που τους πονάει. Η λαϊκή βάση, αυτό που έχουμε, που δεν έχουμε απογοητευτεί, που δεν έχουμε κορεστεί, που με τον πόλεμο που γίνεται γιγαντώνουμε και τον πόλεμο το βρώμικο. Το βρώμικο, τι, πόλεμο, μακάρι να είχαμε και πόλεμο αυτό. Κανονικό είναι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Γιατί από λάσπη, άλλο τίποτα. Εδώ βλέπουμε ο Αζαγκούν πήγε στο Λεβαδιακό. Παράρτημα δεν είναι ο Λεβαδιακός, ρε. Όχι, το δεν είναι. Όχι, ρε, παράρτημα του Ολυμπιακού. Αν είναι μάλλον δεν είναι παράρτημα. Παράρτημα. Κέρδισε και ο Παναϊκός με δυσκολία. Με τη δυσκολία μετά δεν μπορούσε να κερδίσει το Ατρόμητο όμως. Που ήταν έτσι, ξέρω εγώ, τόσο καλή ομάδα. Είναι και πιο κάτι. Ούτε τον Πανιόνιο. Τίποτα. Λοιπόν. Ο Ρισβάνης, άλλο παράρτημα. Τώρα τι έγινε, ο Ρισβάνης, τι είναι, ο Πανιώνιος, τι είναι, το Ολυμπιακού παράρτημα, δεν λέγατε, Ρισβάνης. Έτσι. Μπουμάλ, 500 χιλιάρικα, ξέρεις από πού έχει πληρωθεί ο Μπουμάλ, από το Sport FM. Δηλαδή να παίζεις και να σε πληρώνει η ράδιο. Πολλά λεφτά έχετε, ναι. Ρε, να παίζεις σε μια ομάδα και να σε πληρώνει το ράδιο. Το ράδιο. Τα FM. Ναι. Και ή τα μεσαία. Τα μεσαία. Και τα μεσαία. Μην πούμε μια κουβέντα. Λοιπόν, ο Ντίνας στον Πλατανιά. Άλλο παράδειγμα και ο Πλατανιάς. Που έπαιξε με εμάς, ε. Ναι, που έπαιξε με εμάς και έκανε σκυλιά. Και σκοτωθήκανε από το εκεί. 15 λεπτά κανονικό παιχνίδι. Παράδειγμα και ο Πλατανιάς. Έτσι. Που ψάχνει ο άλλος να βρει τον αναπτήρα μόνος του και τέτοια. Άλλο μετά το σώσε. Άλλο. Παράδειγμα. Ναι. Ο ίδιος παίκτης που ενώ με τον Ολυμπιακό έτρωγε σίδερα. Με την ΑΕΚ. Δεν τον είδα και τόσο καλά. Βάλτε τα δύο γκολ. Δεν θέλω εγώ να πω. Βάλτε τα δύο γκολ της ΑΕΚ τα πρώτα. Εντάξει, να κάνει λάθος το ένα και στο δεύτερο. Τι γίνεται σε όλες τις φάσεις μέσα. Και με τον Ολυμπιακό τόσο ζήλο, τόσο μάχημο. Να είναι. Παράτημα και Πλατανιά. Να είναι. Αλλά να μπάλα. Ναι, αλλά να είναι. Παράτημα. Ναι, παράτημα. Δεν είναι Πλατανιάς. Α, μπράβο. Παράτημα και Πλατανιάς. Όλα παράρτηματα. Λοιπόν. Α, και όλες οι ομάδες μας, καταρχήν λέτε για Ευρώπες και για τέτοια. Τι Ευρώπες ρε τσαμπουνάτε. Οι μεν έχουν να βγουν για πάνω από το ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ήσασταν γύρω στην 50η θέση. 40η, πες. 50η. Τι το κάνει 40, κάτω 30. 47, 48 ήταν. Εντάξει, τα και Ολυμπιακοί είμαστε να πάμε. Είστε γύρω στο 200. Δεν υπάρχει, δεν σας ξέρει κανείς.
Ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό που... στο ποδόσφαιρο. Ναι, που λέτε εσείς Ευρωπαϊκή. Η ΑΕΚ τα ίδια. Όχι, 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 κάτσε λίγο. Α, πάμε στο Παναθηναϊκό. Ναι, κάτσε. Ρε, οι πρωταθλητές όλα τα σπορ παντελή. Ναι, πάμε, και πάμε. Ο Παναθηναϊκός και τέτοια. Δεν έχετε. Μια ομάδα έχετε στο μπάσκετ που παραλίγο να χάσει από την τελευταία. Δεν μας νοιάζει αυτό εκεί. Α κερδίσει η μωρέ, ελληνική ερμηνεία. Ρε, άλλο ρε, όχι, σε, αυτή η ομάδα που έχετε στο μπάσκετ. Ρε, κάτσε ρε, μιλάμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ρετάκη. Για Ευρώπη μιλάμε, ναι. Γι' αυτό είπα έτσι. Γι' αυτό, επειδή μιλάμε για Ευρώπη, μην το παίρνετε στο ΣΕΦ. Άστο το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ είναι στα ποδαράκια μα. Άστο το ΣΕΦ. Αυτό που θέλαμε εμείς να κάνουμε και αυτό που μας άξιζε, το έχουμε κατακτήσει. Εσείς δεν λέτε ρε, ότι είσαστε Παναθηναϊκός και τι Παναθηναϊκός. Βγαίνει η ομάδα του Βόλεϊ. Να παίξει εκεί πέρα στο UEFA, no στο UEFA του Βόλη, δεν βγάζουμε ομάδα. No money, δεν έχουμε λεφτά. Εσείς, ευρωπαϊκή, no money, no honey. Έτσι. Ευρωπαϊκή ομάδα, βγαίνει η ομάδα αντρών στο Βόλη, εκεί που δεν συμμετέχουμε, λέει, δεν έχουμε λεφτά. Εσείς οι αριστοκράτες, βγαίνει γυναικό στο Βόλη, πάλι δεν της θέλουμε ομάδα στην Ευρώπη. Πάλι ευρωπαϊκή ομάδα. Α, από αυτός ο σκοπός μας η Ευρώπη, αλλά δεν τους στέλνουμε. Όχι. Ναι, εντάξει μου. Ρε απατεώνες. Ρε απατεώνες, ρε ψεύτες. Ρε ψεύτες. Και θέλετε να συντηρηθείτε με αυτά τα ψέματα και έχετε και πρόβατα που σας ακούνε. Έτσι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Που δεν λέμε τίποτα οι φουκαράδες. Μισή και τα έχουμε κατακτήσει κιόλα. Σε 91 παιχνίδια έχουμε τρεις ήττες, δε κορόιδα. Τρεις φορές στριφογυρίσαμε στο κρεβάτι μας. Δηλαδή, ξέρεις. Όχι, εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Με το Βόλιο, με το Φοίνικα Σύρου. Ωραία, ο Τάκης δεν κοιμήθηκε καθόλου. Εγώ κοιμήθηκα σαν μπουλάκι. Αλλά το σημαντικότερο, μάγκες, είναι γεμάτα γήπεδα. Αυτό τους πονάει. Αυτό τους πονάει. Γεμάτα γήπεδα. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια, τώρα. Σε 10 μέρες, από την άλλη εβδομάδα. Τι γλέντια έχουμε. Ποδοσφαιρικά. Α, και Ευρώπη. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Ποδόσφαιρο ακόμα. Παίζουμε. Κοντομάνικα. Όχι, αυτό μακριμάνικα. Περίμενε. Περίμενε. Θα φορέσω το κοντομάνικο μου. Θα αρχίσω να κλεινόμαστε. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Το πανελάκι κάνει. Το κασκοσεντάκι. Τώρα έρχεται με κοντομάνικο. Έλα, Ευρωπέ μου, έλα, αγόρι μου. Εντάξει, καλά είναι και τα καλώδια, είναι και τα καλώδια. Εντάξει. Εντάξει, συναρμολογήθηκες. Συναρμολογήθηκες. Έλα, θα φτιάξω εγώ. Έλα εδώ, αγόρι μου, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, Τάκη. Ας το φλόρτο, δεν κάνει αυτό. Έλα, ρε, Τάκη, τώρα, έτσι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, ρε, Τάκη, μου, σε παρακαλώ. Κοντομάνικο, εδώ. Να το, δείξα κοντομάνικο. Φορτούνι. Περίμενε, ρε. Με το Φορτούνι. Μπλούζα του με κάτσε ρε. Ναι. Τι παχθάρας είναι. Πω ανάποδα το είχα. Καλά μου το... Ας το ρε. Περίμενε, μου στρίβεις. Βέβαια, μου πνίξε λίγο. Εντάξει. Τι να σε πνίξω, δεν έχεις πνίξει μόνο σου το σύμφωνα τα καλύτερα. Τι άγμε να πνίξω. Λοιπόν, τα κοντομάνικα. Πρέπει να βγάλω κι εγώ και έχω... είμαι κρυωμένος. Εσύ είσαι τώρα 20 βαθμούς προς... μείον προς το δεμιστή βαθμολογία. Εντάξει, 20 βαθμούς Κελσίου. Μπράβο. Πάμε. Οι βαθμολογίες, θα τις δείξουμε στον κόσμο. Βαθμολογίες. Ναι. Να μην... γιατί να... Όχι, θα τις δείξουμε. Α, το έχουμε. Το έχουμε, ρε. Α, μπράβο. Νόμιζα ότι θα με βάζουμε. Κάνουμε δουλειά, ρε, Άγγελ. Νόμιζα με το Μάνιουαλ. Πάμε εδώ, να το. Για πάμε λίγο. Με το Μάνιουαλ νόμιζα ότι θα... Σε όλα τα αθλήματα Ολυμπιακός. Ω, περίμενε. Ολυμπιακός. Ποδόσφαιρο. Το είδαμε. Πόσο ωραία. Κάτσε, βάλουμε δουλειά. Ποιο είναι ο δεύτερο, τρίτο, τι είναι εκεί. Εσύ 55 βαθμούς έχουμε. Ε, μόνο. Ναι. 50. Όχι, ρε. Πώς γίνεται το 55. Δεν γίνεται, ρε. Ναι, ρε. Πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. 57 πρέπει να είχαμε. 57. Το χ. Ποιο χ. Δεν φέραμε χ μόνο με τον Πλαδονιά. Δεν ήταν πρωτάθλημα. Τι ήταν, ρε. Πρωτάθλημα είναι ρε Άκη. Πω, που χάσαμε δύο βαθμούς. Ναι ρε Άκη, το δικό μας ερήτος, πω, σπάσω. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει. Όχι σπάσα, ναι, αίτητη μας. Ναι, σπάσαμε το ερήτη. Μπράβο, α, εντάξει, 55, σωστό είναι. Και λέω το, ρε, η δύναμη της συνήθειας. Ναι, είδε. Μα γιατί δεν μπερδευόμουν εγώ με το τώρα. Ποτέ, στα μαθηματικά, ποτέ. Ρε, απλά είναι το ερήτη, όταν λέμε για Ολυμπιακό, λες πόσα αγωνιστικές έχουμε παίξει, 15. Έπρεπε να είχαμε 90 βαθμούς τερματίζαμε, τώρα πάμε 88. Έλα.
Ό,τι σου λέω. Τι μου πες τώρα, Ρετάκη. Πάμε μπάσκετ, πάμε μπάσκετ. Πάμε μπάσκετ. Μπάσκετ. Ναι. Άντε, ρε. Ναι. Για λέγε. Πρώτη και εκεί. Πάμε μπάσκετ. Κάτσε να το δείξει εδώ. 29 βαθμούς. Κάτσε, βάσει. Στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Θα βαδίζεις βάθιο. Έτσι. Πάμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Αυτή είναι. Εντάξει, το μπάσκετ το ευεδώσαμε. Πρώτη. Ναι. Μπράβο. Πάμε παρακαλώ. Πάει και το μπάσκετ. Πάμε βόλεϊ. Μπάσκετ γυναικών. Ολυμπιακός. Εδώ τι αίτητη είμαστε εδώ. Πάει και εδώ. Λοιπόν, πάει και το μπάσκετ γυναικών. Πρώτη είπαμε. Παντού. Πάμε στην επόμενη καρτούλα. Πάμε στην επόμενη καρτούλα. Βόλεϊ άντρων. Ολυμπιακός. Πού είναι ο ΠΑΟ? Ας το βέβαια, από όλες αυτές το ΠΑΟ. Όχι, είναι το ΠΑΟ, το περσινό που θα τα παίρνει κάθε χρόνο. Πού είσαι ρε ΠΑΟ? Είναι, α, μπράβο, γι' αυτό, θυμάσαι, γανίλα είσαι. Πήρες ένα σαν 90 χρόνια. Ωραία, λοιπόν. Και έχω 30. Πάμε στην επόμενη καρτούλα. Βόλεϊ γυναικών. Ναι. Να και το βόλεϊ γυναικών. Εδώ ΠΑΟ δεν υπάρχει. Πρώτη και εδώ. Πάμε πολλά αντρών, πάμε στην επόμενη καρτούλα. Πολλά αντρών. Καλά, εδώ είναι πολλά μέλη. Πολλά αντρών, αυτή η ομάδα του Πόλο, παιδιά. Έχουμε είναι... βάλει 171 γκολ. Είναι... Περίμενε, ρε. Μέσα στις δύο καλύτερες της Ευρώπης. Λοιπόν, Ολυμπιακός και Αλυμία. Έχουμε βάλει 171. Κάτσε μωρέ με τα ευρωπαϊκά. Θα το πάρουμε, ρε. Εντάξει, σου είπα εγώ, θα το πάρουμε. Να πάρουμε. Έχουμε την πιο καλή ομάδα. Και τα πιο καλά. Καταρχήν η εθνική που έπαιζε προημερών. Προημερών. Ναι. Από τους 13-11 ήταν το Ολυμπιακό. Ναι, ποιο έπαιζε η εθνική με την Ισπανία. Και ο προπονητής και ο βοηθός. Κάτσε λίγο. Και ήρθανε, ναι, 8-2. Ναι. Και όλα τα γκολ τα βάλανε παίκτες του Ολυμπιακού. Εμένα θα πεις. Και της Ισπανίας και της Ελλάδος. Ναι. Άσε με τώρα. Πού να τα δείτε αυτά τα μεγαλεία. Ναι, για τους παίκτες, ρε, εκεί. Πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού παίζανε στην ομάδα. Δεν κατάλαβες τι είπα. Καλά, καλά. Εντάξει, συνέχισα εκεί. Κολλάει αυτό. Το καπάει αυτό, ναι. Βάλανε τα 8. Για να βάλουν τα 8 που δεν παίζει ένας. Πάμε παρακάτω. Τι να πω, γάμι. Τι γυναίκα. Λοιπόν, Πόλο γυναικών. Ναι. Άλλα από εκεί. Πρώτη και εκεί. 24 βαθμούς. Λοιπόν, κι αν υπήρχαν και άλλα αθλήματα, ό,τι άθλημα θέλετε. Δεν θέλουμε άλλα μόρα εκείνα τα χάντμπολ. Μην πεις για τα χάντμπολ. Άσε με τώρα. Να μην μας ενευριάσει και φτιάξουμε εκεί, τα πάρουμε το και εκεί όλα. Να, λοιπόν, ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Α, αυτός χώρια, α, που σας και... νικάει συνεχώς. Ξέχασα να πω ότι ο Ολυμπιακός, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί, πολύ πιθανόν να εκπροσωπηθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες με 30 αθλητές του Ολυμπιακού. Ήδη οι μισοί έχουν περάσει. Ναι, και πάμε για τους υπόλοιπους. Πού είπες το? Στους Ολυμπιακούς. Στους Ολυμπιακούς. Τι, πού είμαστε πλέον, έχουμε κάποιο διάλειμμα? Δεν έχουμε τίποτα. Πάμε κατευθείαν, μάχη μου. Καλησπέρα. Να πούμε, να δώσω χαιρετίσματα στο σύνδεσμα στο Ρέθυμνο. Α, στο... Ναι, πες. Τι, α. Λέω, διαβάζω, δεν με ακούς. Κάτι θυμήθηκα. Στο σύνδεσμα, ναι, στο Ρέθυμνο, στο Βαλάντι, στον Κώστα και, σε, και στα υπόλοιπα παιδιά του σύνδεσμου. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Και όπως επίσης και στον Κώστα τον Παλαιολόγου. Ξέρετε ποιος είναι. Κωστάρα, δύναμη. Επίσης, χαιρετισμούς στον Άγη και στο Λοσάντα από το Γήθιο, στην Ευαγγελίτσα. Όλο και ανεβαίνει. Διευρύνεις τον κοινωνικό σχήμα. Κάτσε, έχουμε κι άλλους. Νόμιζα ότι είχες μόνο δύο φίλους. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Χαίρομαι, Τάκη μου, χαίρομαι. Νιρεβέργη. Νιρεβέργη. Βέβαια. Νιρεβέργη. Αυτά, εκεί που πήγαμε. Στην Ελλάδα να κάνεις φίλους μόνο στο εξωτερικό. Τόση ώρα για Ευρώπη δεν έχεις διάλογο. Α, μπράβο, ναι, συγγνώμη, ναι, μπράβο. Πού παίζουμε, Βέλγιο παίζουμε. Η ομαδάρα μας. Εντάξει. Θα περάσουμε στους 16 άλλο μετά ταξίδι. Άλλα βάσανα, άλλες επιλογές πάλι. Άντε να βρίσκουμε. Και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες του Ολυμπιακού του ποδοσφαίρου για τις εμφανίσεις που κάνει στο Champions League. Ναι, κάτι άλλο. Φοβερές εμφανίσεις. Κάτι και άλλο. Άδικα αποκλειστήκαμε. Να πω και κάτι άλλο. Με το κολό 2-0 της Μπάγκερ μες στην Γαλλία. Πάλι μαγείρεμα έγινε εκεί. Μες στην Αγγλία. Ναι, μαγείρεμα. Δεν είχαν η Μπάγκερ ειδικά τότε, ναι, τίποτα. Κολογερμαναράδες. Λέγε. Να πούμε ότι η Θήρα 7 Πειραιά διοργανώνει εκδήλωση και τα έσοδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα έσοδα θα πάνε για διάφορες
Μπράβο στα παιδιά τους ενέργειες, θα πάνε σε διάφορες ενέργειες που θα γίνουν σχετικά με το μνημόσυνο του Ολυμπιακού. Μπράβο, τα αδέρφια μας που είναι ψηλά στον ουρανό. Την άλλη εβδομάδα είναι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους διοργανωτές και στους αργούς. Σε όλους. Είναι άξιοι. Υπάρχει μεγάλη διάθεση. Εμένα ένας φίλος δεν θέλει να πω το όνομά του συγκεκριμένα, μου έχει δώσει 100 ευρώ για αυτό το σκοπό. Ωραία. Ξέρει και ο Μιτσάρας. Να τα υπολογίζει. Θεωρώ ότι και ο καθένας ό,τι μπορεί από το υστέρημά του ή το περίσσευμά του ή οτιδήποτε θα βοηθήσει αυτή τη... για αυτό το σκοπό. Πού είμαστε, Φλόρ? Πάμε τα εκεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Φιλιά από το Περιστέρι. Είμαι εξής. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, πες. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά, όχι δεν σκέφτονται για αυτό. Εμείς πάντα σοβαρά μιλάμε. Δείξατε τις καρτέλες με τους πρωταθλητές. Ναι. Αθμούς. Ναι. Δεν μας δείξατε την καρτέλα, όμως. Ναι. Που είναι Ολυμπιακός πρωταθλητής στο πέναλτι. Μπράβο, για πες μου, έλα, μια ότι θες να μιλήσουμε σοβαρά. Νομίζω είστε πρωταθλητές σε όλο τον κόσμο. Και στα δοκάρια είμαστε. Ρε εσύ, ρε βλάκα, ρε, θες να τα μιλήσουμε σοβαρά, τα λεγόμενά σου, ή να το κάνουμε ροντεό. Μπουμπούνα, θες να το κάνουμε. Άντε, γεια! Έλα, ρε βλάκα, έλα, που θες να μιλήσεις και σοβαρά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι, δεν είναι μόνο στα πέναλτι, είναι και στα δοκάρια. Πρώτος, έτσι. Και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει 80% κατοχή σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Έχει καμιά 20 τελικές. Και ποιος θέλει να το πάρει το πέναλτι, για πες μου εσύ που έχεις μάθει το πείμα σου και μιλάς και για βαθμολογίες και για πρωτάθλημα. Πέρυσι κοροϊδεύει ο ΑΕΚ, η ΑΕΚ που ήταν στη Β' Εθνική. Επειδή άλλες ομάδες δεν ήταν τόσο καλή όσο η ΑΕΚ, όχι το η ΑΕΚ ήταν τίποτα σπουδαίο, έτσι. Γιατί Β' Εθνική έχει διαφορά. Γιατί κέρδισε πιο πολλά πέναλτι από τον δεύτερο, από τον τρίτο, από τον τέταρτο? Γιατί? Πάρε να δεις τα πέναλτι που κέρδισες πέρυσι στη Β' Εθνική. Επειδή έπαιρες πιο πολλές φορές στην περιοχή των άλλων, γι' αυτό τα κέρδισες, κοροϊδό. Όταν έπαιζες με τα καφένια που έπαιζες. Και ο Ολυμπιακός, δηλαδή η Μπαρτσελόνα, άμα κερδίσει 10, ποιος θα τα κερδίσει, η Γρανάδα ή η Μπαρτσελόνα? Η Κουράγιο Βαγεκάνο θα τα κερδίσει, που φάγε τα 9. Αυτά τα παραμύθια με αυτή την κολοφυλάδα που διαβάζεις, ναι. Καλά κάνεις. Αντί να πεις, Ελλάδο ρε πρόεδρε, υπάρχει για να δεις. Ναι. Φτιάξαμε ρε το γήπεδο, Ελλάδο ρε. Ρε εσύ. Κάτσε εκεί και ρε. Ρε μπουμπούνα, ρε μπουμπούνα, ρε πρόβατο, ρε αρνάκι του γαλάτου. Τολμάς να πάρεις εμένα τηλέφωνο, εδώ σου λέει ο άλλος. Κουτουλάτε με τον εφοπλιστή που έχετε και όλο μεταγραφές και όλο τέτοια και όλο η ομάδα και τα σαλόνι και τα έτσι. Και πάρε να πάρετε το Βιγκαφάνες, η Σκορπάω. Και σας τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και παίρνει σε μένα τηλέφωνο εμένα, εσύ, εμένα. Δηλαδή ο ΑΕΚΤΖΙΣ, τον Ολυμπιακό. Να πει αυτή τη. Μην πω πια. Σε διά τελειώνει. Πάμε στον επόμενο. Να δούμε. Μήπως είναι λίγο πιο έξυπνος από σένα. Ήθελα να μιλήσει σοβαρά. Ήθελα να μιλήσει και σοβαρά. Μπρος. Ρε το ρετάλι. Έλα, έλα φίλε. Έλα εκεί. Έλα φίλε. Τι κάνεις, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Yeah. Από Γλυφάδα ο Βαγγέλης, ο φίλος είμαι. Γεια σου, γεια σου, ρε Βαγγέλη, τι κάνεις, Βαγγέλη μου. Θες και ρε μου, σκεφτοντάκι, θρύλος, το λέω πάντα, έτσι. Ευχαρίστως. Και από μένα. Γλυφάδα και Καλαβάς. Τι έγινε, καλά. Γλυφάδα και Καλαβάς, όλα μαζί. Μην ξεχνάμε και τις ρίζες. Θα τα πούμε, θα τα πούμε Καλαβάς και Καλαβάρα, πρώτη ομάδα. Φιλάκια, Άκη. Να σε καλά, Βαγγέλη μου, να σε καλά. Φιλάκια, φιλάκια, καλύτερα. Γεια σου, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου. Θέλω να πάω πώς τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Τι λέει. Πες αγόρι μου το όνομά σου πρώτα. Τι είσαι, τι... Θα βελτιωθεί πάρα πολύ η περιφέρεια μας. Είμαι ο Γιώργος, Εντάξει, Γιώργο. Καμήλωση στην τηλεόραση. Καμήλωση στην τηλεόραση, Γιώργο, να μην ακούς τη φωνή σου και μπερδεύεσαι. Εντάξει, να το πει, ναι, τη χαμήλωσα. Και θέλω να πω πως τώρα με τον Κώστα, τον Παπα-Νικολάου, θα έχουμε πλέον και δύο παπ στην ομάδα μας. Τον Παπα-Πέτρο και τον Παπα-Νικολάου. Και δύο παπάρες, εσείς τέσσερις, αδελιά. Τι χαρά και όσοι ήταν. Τι τα μελετάζε, πήγαινε βρέστα. Δύο παπ, λέει. Ναι.
Και περίμενα εδώ τι θα σκεφτεί να πει. Ναι, τι ευφυΐα. Oh. Ναι, είναι και μικρό, το κακομοιρό. Κρίμα, αυτή που θα σε πάρει. Ναι. Τη λυπάμαι από τώρα. Πάμε στον επόμενο. Θέλω μάτια και να μην σε πάρει. Ο ένας κρίνοντας από τον άλλον είναι. Πάμε στον επόμενο. Τι γίνεται. Ρε Παρασκευή είναι σήμερα. Πηγαίστε έξω να βρείτε καμιά ναι, ακόμα. Ναι, έξω, ναι. Κορόιδα. Πάμε στον επόμενο. Αγάμητοι όλοι σας. Δεν είναι. Είναι κι άλλοι αγάμητοι, αλλά δεν εκτίθονται έτσι. Τι, το αγάμι. Έλα, μην βρίζει. Δεν είναι τίποτα αγάμι. Ωχ, μωράσε με τώρα. Εμπρός. Έλα. Πάμε σαν τη γραμμή, πάμε σαν. Όχι, κάτσε. Γιατί. Όχι, τώρα με το σύμφωνο. Πρέπει να είμαστε δημοκρατικοί, ρε Τάκη. Ποιο σύμφωνο, μωρέ. Συμβίωσης. Εμείς δεν τα είμαστε στους Ολυμπιακοί. Αυτά, στη λεωφόρο. Γιατί τι είπαμε, τίποτα. Να ακούσουμε τον κόσμο. Δεν θέλω να σε ρατσιστεί. Πάμε. Έλα, είναι ακόμα στη γραμμή ο άνθρωπος. Ναι, έλα. Εδώ είμαι, γεια σας. Έλα, παλικάρι μου, πάμε. Γεια σου, έλα. Κοίτα, εγώ είμαι μια ωραία βαζέλα, πράσινη, ναι. Ρεπράσινη, με ένα κοντό σερτσάκι και πρέπει να με βαρύ στον κόλο, τι κάνεις, καλά. Έλα, για το ωραίο χαστικάκια τη Δευτέρα. Τι θέλεις, χαστικάκια. Έλα, χαστικάκια τη Δευτέρα. Έκανε κυματάκια, όπως το βότσαλο στη λίμνη. Μου έχω σε κάτι. Τι ομάδα είσαι, ρε. Μου σκόνη τα παλούνια. Ρε παλικάρι, τι ομάδα είσαι. Παναθηναϊκός είπε, βαζέλα είπε. Α, είπε. Ναι, και δεν είναι παλικάρι. Το παιδί, ας το θα προσδιορίσουμε. Έχει όλοι βάζελοι. Α! Πω πω, ήταν και ο άλλος. Πήγε και ο Ιμπρεσάριος δίπλα. Εμπρός. Τι γίνεται, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Τι ωραία, έλα φίλε μου, για να δούμε. Καλώς ακούμε, μια χαρά. Κώστας. Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Ένα όνομα θα πετύχεις, ένα όνομα θα πετύχεις. Ολυμπιακός. Έλα, Γιώργο, πάμε, να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με ένα πράγμα. Την ομάδα την κάνει ο κόσμος. Καταρχάς. Άμα έτσι κόσμο, έτσι την ομάδα. Άμα δεν έτσι κόσμο, ποιος θα σε δει. Όπως οι άλλοι που λέγανε πέρυσι να πάρουμε την ομάδα και να φύγουμε. Και να πάμε σε άλλο πρωτάθλημα, να κάνουμε άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή, πού θα απευθυνθείς. Θα πάρεις, ας πούμε, τον κόσμο, τον Παναθηναϊκό και θα τον πάρεις στην Ισπανία. Να σε βλέπει, ξέρεις να σε βλέπει. Γιατί καταρχήν πρέπει να μαζέψουν υπογραφές άμα τον δεχτούν. Ποιος τι λες, Άγκη, τι δεχτούν. Όχι Ισπανία. Εδώ λέμε για τις όμορες χώρες. Όχι, θέλω να σου πω για τον παραλυσμό της ιδέας. Ότι δεν στέκει αυτό πουθενά. Δηλαδή είναι τρέλα. Γιατί στέκει για τα άλλα που έχουν πει. Τι στέκει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, φέτος ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι 30 χρονών, είναι ότι καλύτερο έχω δει. Και παιχνίδια, ας πούμε, τώρα που είσαι 2 και 3-0 και παίζουν μπάλα μέχρι το 90. Αυτό φίλε είναι το σημαντικό. Μέχρι το 90 ήταν προχτές η ομάδα. Μέχρι το 90. Αυτό είναι διαχείριση του Σίλβα για μένα, έτσι. Πολύ σωστά. Δηλαδή, τους κρατάει σε ένα ρυθμό, τους κρατάει... Ναι, στο μπάστε τώρα θέλω τη δική σας γνώμη. Εντάξει, κάτι ομάδα, καλοί παίχτες. Ωραίος ο Σφαιρόπουλος. Αλλά μήπως πρέπει να τους γκαζώνει λίγο παραπάνω. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Μέχρι τη διάρκεια του αγώνα δεν πρέπει λίγο γκάζι, λίγο κάπως κοίτα, να τους κοίτα. Έχει στην τίτα. Ολυμπιακός προχτές, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι. Σε σύνολο. Εντάξει, εγώ πιστεύω, παιδιά, η ομάδα έχει κάνει τώρα αυτή την κοιλιά που λένε, δεν ξέρω, έτσι κατάλαβες τώρα. Θα επανέλθει, είναι θέμα ημερών. Και ο Πρίτης είναι κουρασμένος από την εθνική. Όλο το πρώτο γύρο τον τράβηξε αυτός με τον Μάτζαρη, έλειπε και ο Σπίτης. Γιώργο, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι με την Κίμκι. Πιστεύω, ναι, και πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι θέμα ημερών. Όχι επειδή είναι το και επόμενο. Η συνέχεια. Είναι, αυτό... είναι κρίμα, να σου πω κάτι. Μπορούσαμε να ήμασταν 4-1. Και 4-0 δεν μπορούσαμε. Σωστό. Και 5. Όχι 4-1, δεν είχαν στη Ρεάλ. Το χθεσινό, το προχθεσινό το αφήνω. Ναι, ωραία, ωραία. Δηλαδή, δεν το. Εντάξει, ναι. Είναι μια ήττα που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει. Τώρα, αλλά τώρα με τη Ζαλγίρη και με την Μπάπερ. Ωραία, ένα λεπτό. Γίνανε αυτά. Η Κάχα κέρδισε. Το επόμενο παιχνίδι που είναι την Παρασκευή με την Κίμκι, παιδιά είναι όλα τα λεφτά. Ούτε το μεθεπόμενο, ούτε το άλλο. Μετά έχουμε δύο δύσκολα. Της Παρασκευής το παιχνίδι είναι όλα τα λεφτά.
Ο Όμιλος όλοι βλέπουμε, Γιώργο, ότι είναι μαντάρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Ναι, είναι μακελιό. Έτσι, είναι μακελιό. Γίνεται μακελιό. Είναι πολύ δύσκολη η Ευρωλίγκα φέτος. Και εδώ και στον άλλο... Και στον άλλο όμιλο που είναι πιο εύκολες οι ομάδες πάλι γίνεται ροντέο. Πάλι. Έτσι. Πάλι. Καλά. Από εκεί και πέρα. Η Μπαρσελόνα έχασε. Α, έχασε τελικά η Μπαρσελόνα. Να τα βλέπεις. Έχασε η Μπαρσελόνα τη Λαμποράλ. Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι θα παίζεται. Εμείς έχουμε. Έχουμε την Κίμκι, μετά έχουμε δύο παιχνίδια. Ναι, μαζί μα τα δύο. Τα άλλα δύο. Γιατί άμα χάσει αυτό δεν σε νοιάζουν τα άλλα δύο. Εκεί να δώσει. Δεν σε νοιάζουν τα άλλα δύο άμα δεν πα από το παιχνίδι. Άσε τα να δύο. Ρε κατάκι μου, είπαμε, έχουμε... κάτσε να μιλήσουμε. Ρε, ναι, είπαμε, έχουμε την Κίμκι, το πιο σημαντικό παιχνίδι. Να κερδίσουμε αυτό που θα πρέπει. Και το είπαμε, όχι πριν από σένα. Θέλω να πω ότι συμμερίζομαι την άποψή σου. Έτσι. Μετά είναι δύο παιχνίδια με Ρεάλ και Τσεσεκά, μου φαίνεται έτσι. Ναι, όχι Ρεάλ, Ρεάκι. Τσεσεκά και Μπαρσελόνα έξω. Και μετά έχουμε τέσσερα παιχνίδια τα οποία είναι εφικτά να τα πάρουμε. Με αυτή τη λογική. Και δεν, είναι, δεν είμαι υπερφύαλος. Κάτσε και τη Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Σε Σεκά και Μπαρσελόνα, πάρεσε. Ναι, ρε παιδί μου, τις βγάζω. Εγώ σου βγάζω εκτός προγράμματος. Και αυτά τα δύο άστα. Ακόμα και έτσι, ναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Ωραία. Τι άλλο, Γιώργο. Σίγουρα, εντάξει, δεν έχει χαθεί τίποτα. Απλά το λίγο παραπάνω, ξέρεις, το πάθος που θες να δεις σαν Ολυμπιακός. Ο Χάκε 10 μέρες έξω παρεμπιπτόντος δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό που φοβόμασταν όλοι. Πάλι καλά. Γίνεται ο πρώτος, το πρώτο βιολί. Δηλαδή τώρα στα 2-3 τελευταία παιχνίδια είναι στο το Μασάι Σίδερ, ας πούμε, το παλικάρι. Ο Λοτζέσκι επέστρεψε ζεστός, όπως τον είδαμε, έτσι. Δεν είναι και δύο μήνες έλειπε σχεδόν, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν είναι και εύκολο πράγμα να πάει να παίξεις με τη Ρεάλ μετά από τόση απουσία. Ζεστός ήταν, μια χαρά. Και ο γνωστός Λοτζέσκι ξέρουμε τα προσφέρει, θα τα δούμε. Γιώργο μου, τι άλλο έχουμε. Τίποτα, εντάξει, αυτά. Να είστε καλά. Χάρη που δεν μου είπε τίποτα. Τα είπαμε τηλεφωνικά πρώτη φορά. Σας παρακολουθώ χρόνια. Να είστε καλά, να είστε καλά, φίλε. Σας. Αν και καθυστερήσατε λίγο φέτος να ξεκινήσετε. Εντάξει, τα τεχνικά θέματα. Εντάξει, ρε Γιώργο. Σας περιμέναμε. Τι τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική πρέπει να ξεκινήσατε. Σας περιμέναμε λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, Γιώργο μου. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας, καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στους χορηγούς. Όλους. Και έχουμε γραμμή, πάμε. Έλα, καλησπέρα. Το κουμπαράκι μου θα έρθει. Καλησπέρα. Θα έρθει, παιδιά, άκησε λίγο. Έλα, φίλε, λέγε. Καλησπέρα. Ναι. Εκ μέρους της Παναθηναϊκής Συμμαχίας, σας καλώ. Ναι. Εκ μέρους. Της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Δηλαδή, σε βάλανε εσένα εκπρόσωπο. Όχι, αλλά έχω το θάρρος να σας μιλήσω, γιατί δεν με νοιάζουν οι διαφορές μεταξύ των ομάδων μας. Δεν σε νοιάζει. Θέλω να βάλω τις διαφορές μας στο πλάι και να μιλήσω ένα κανονικά με εσάς. Να βάλεις να... Τις διαφορές στο πλάι. Τις διαφορές στο πλάι, ναι, έλα, λέγε. Ωραία. Έχουμε ένα καινούριο προϊόν το οποίο θέλουμε να σας προωθήσουμε. Έχουμε ένα... Καινούριο προϊόν που θέλουμε να σας προωθήσουμε. Ναι. Λέγεται βαζελίνη και μπαίνει στον κόλο. Ναι. Αυτή τη βαζελίνη, γι' αυτό σας λένε βαζέλες. Επειδή σας πονάγαμε, πήγατε στον Μπακάκο, στην Ομόνια. Βρήκατε τη βαζελίνη και σας τη βάζουμε και δεν πονάτε καθόλου. Για σας ήταν, ναι. Γι' αυτό σας λένε βαζέλες. Εμάς μας λένε γάβρους. Και οι γάβροι... Μπαίνουνε όπως να είναι. Και με λίπανση και με λίπανση. Με τα λέγια δεν βγαίνει. Μες το ρεάκι. Με τις λεπτομέρειες. Ήρθες, μιλάω εγώ. Για σας είναι, σας διευκολύνει. Εκ μέρους, τι είπε Παναθηναϊκής Συμμαχίας, μπράβο. Να αφήσουμε τις διαφορές μας. Μπράβο, βαζελίνη. Τι διαφορές να έχουμε. Τι διαφορές να έχουμε. Τι διαφορές να έχουμε. 100 βαθμούς μέσω όρο, 20 βαθμούς κάθε χρόνο στο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια. Οι διαφορές σας είναι με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και με τον Αστέρα. Μα... Κι άλλη μία διαφορά, γιατί τα πήρα τώρα. Πάμε να τη δούμε. Τι γίνεται. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Πάμε να τη δούμε. Έτσι είστε εσείς. Πάμε. Α, θα σας το βάζω συνέχεια εγώ αυτό. Να τα διώξουμε. Εσείς που δεν έχουμε εμείς. Εντάξει είμαστε. Από τα άλλα, κατά τα άλλα, οι διαφορές σας, γιατί εκεί συναγωνίζεστε και με τους υπόλοιπους, έτσι. Μα αυτοί είναι οι ανταγωνιστές σας. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας δεν είναι τόσο. Είναι ανταγωνιστής σας, αλλά δεν συναγωνίζεται στη Στιαπού. Οι άλλοι δύο έχετε κάνει κολεγιά. Εμπρός. Και πληρώνει τον κορόιδο που έδωσε 1 εκατομμύριο για το Χατζησαΐα. Χόρευε.
Δεν γίνεται αυτά. Ποιος? Ένα εκατομμύριο δώσε. Πού? Δεν πρόκειται να πάρουν αυτή τίποτα ποτέ, στο λέω εγώ. Ένα εκατομμύριο δώσε στον Πανιόνιο για τον Χατζη Ισαΐα. Χόρευε. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κωστάκη, τον Κορδομιχάλη και σε όλη την οικογένειά του, στην κυρία Βασίλο επίσης, όπως και στο Σοκράτη τον Βασιλείο από το Αλιβέρι. Εμπρός. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι, δεν είναι μου εσύ. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε βέβαια. Α, Ολυμπιακός από Αίγιο, Βασίλης με λένε. Γεια σου, είμαι 35 χρονών. Γεια σου ρε Κώστα. Βασίλη. Βασίλη. Α, Κώστα. Βασίλη, ναι. Βασίλη. Καλησπέρα Αγγί, καλησπέρα Δάκη. Γεια σου, ναι. Βασίλη. Ήσουν μέσα στο Αίγιο που παίξαμε, ήσουν στην εξέδρα μας. Κοίταξε να δεις, με το Ολυμπιακό. Παναγία άλλο τώρα, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν συγκρίνει τώρα. Ναι, όχι, εντάξει. Εγώ δεν πήγα γι' αυτό. Καλά κάνεις και το βάλε. Ολυμπιακά, ρε, κατά κόκκινο τώρα δεν θα πω πολλά. Εγώ τι ήθελα να πω. Παρακολουθώ την εκπομπή σα όσα χρόνια. Είμαι 35 χρονών, απλώς δεν μπορούσα να έρθω σε γήπεδα και τέτοια, γιατί καταλαβαίνετε είμαστε και 10 αδέρφια. Ήταν λίγο δύσκολο οικονομικά, ήμουν και εγώ σε μια κατάσταση 10 χρόνια. Είχα μια. Και τι ήθελα να πω. Θα μιλήσω για ένα λεπτό, παιδιά, αλλά μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Οι άλλοι τρεις, εγώ Ολυμπιακάρα, έτσι. Οι άλλοι τρεις που λέμε, οι ακατονόμαστοι, τι είναι για μένα. Τι είναι για μένα. Είναι μια παρενέργεια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και οι τρεις, δεν θέλω να πω ονόματα, έχουν καταντήσει με τη λάσπη, με την ψευτιά τους. Τους έχω βαρεθεί, δηλαδή πάω στον έχω πάρει Νόβα. Να βλέπω τον ποδόσφαιρο. Δεν πάω. Μαζεύονται 100 Παναθηναϊκοί για να βλέπουν ένα παιχνίδι. Και καθότι μην είναι πέναντι, μην διέγινε το site έξω, όλα αυτά τις βλακίες. Λοιπόν, έχουν καταντήσει σαν τα ζόμπι, όπως το λέω, που μόλις βγαίνουν λίγο στο σωτοβός, καίγονται. Καίγονται. Για να κλείσω, ήθελα να πω: Ολυμπιακός σημαίνει παιδεία, θρησκεία, οικογένεια, μέλλον. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός, αυτοί δεν θα υπήρχαν πουθενά. Εμείς τους κρατάμε ζωντανούς. Λοιπόν, για πάντα Ολυμπιακάρα, έτσι, οικογένεια πάνω απ' όλα, οικογένεια και άνθρωποι. Και άνθρωποι, γι' αυτό είμαστε και τόσα εκατομμύρια, έτσι, και πάλι καλά. Γιατί δεν μπορεί τρεις φίλε να μαζεύονται και ξαφνικά να κάνουν οικογενειούλες και να πάνε χτυπήσουν έναν. Και ο ένας να χτυπάει αυτούς τους τρεις, αφού δεν το καταλαβαίνουν αυτό, παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Δε, έχω σπάσει τα νεύρα μου. Να σε καλά, Βασίλη, μην εκνευρίζεσαι. Πήρα Νόβα να βλέπω σπίτι τα παιχνίδια, να χαίρομαι τον Ολυμπιακό μας. Και άσου αυτούς να πιάνονται καλά, όσα δεν φτάνει η Ελεκούτα να κάνει κρεμαστάρια. Ναι. Βασίλη μου, ποντάρουνε στο στιγμιαίο εκνευρισμό. Μόνο αυτό μπορεί να μας καταφέρουν. Σίγουρα, όλοι εκνευριζόμαστε. Αν ακούμε τα παλαβά, δεν εκνευριζόμαστε. Τσατιζόμαστε. Αλλά βάλτε κάτω, δηλαδή. Κάνεις και τη σούμα όμως ταυτόχρονα. Έχουμε τόσα πρωταθλήματα. Έτσι, ας, δεν πειράζει. Ας έχουμε και λίγο εκνευρισμό από αυτές τις παπαριές που μας τσαμπουνάνε. Στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αυτό ξέρω. Δεν τους πονάει τόσο πολύ που ψάχνουν να τα βρουν άλλα. Εγώ σας λέω βαρέθηκα, συγχάθηκα. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας αγαπάμε. Είστε μπαντελονάκι πραγματικά και το καταλαβαίνουν. Το έχουν καταλάβει αυτό ότι είμαστε μπαντελονάκι εμείς Ολυμπιακοί. Φοράμε παντελόνια, δεν φοράμε φουστανέλες. Το ξέρω. Κυφέ και μην πω. Αυτοπεποίθηση λέει. Και όλη την βρωμιά που δεν φτάνει να μιλάω τώρα στο τηλέφωνο. Άμα θέλετε κι εσείς για ώρες, για εβδομάδες μπορώ να μιλάμε για την βρωμιά τους. Για αυτή τη λασπολογία. Αυτά για ένα κόπουλο, με πατέρα, με όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτή, παιδιά πουθενά. Δεν υπάρχουν. Χι. Όπως την τηλεόραση σας πάνω, έγινε ένα χι, εκεί είναι και τα ονόματά τους. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε να και καλά, να έχει υγεία. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου, Μπίλιαρε. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Εγώ μιλάω, Τάκη. Εσύ. Εγώ. Έλα, τι είναι αυτή η βάζελ είναι. Ούτε ένα δεν υπάρχει. Ένας κανονικός βάζελος δεν υπάρχει, όλοι κάτι πουλημένοι είναι. Στον δρόμο ένα να ρωτήσεις και το δεν σε έχεις πάει ποτέ στο γήπεδο, θα σου πει όχι. Έναν ευθετικό του βάζελ, ξέρεις, όχι. Όλοι κάτι μαλάκες είναι, δεν πάνε. Αμάτας. Εμπρός. Ναι. Ορίστε. Εσύ μιλάτε. Εγώ μιλάω. Ναι. Έλα, εγώ μιλάω. Ναι. Εσύ μιλάς, Καμήλος, στην τηλεόραση να μας ακούσω από το τηλέφωνο. Την έχω κλείσει τη τηλεόραση, τον Νίκο. Εσείς μιλάτε. Σε λίγο θα κλείσω. Παναγιώτης από τη Ζάκυνθο, Ολυμπιακός από Κούνια. Γεια σου, Παναγιώτη.
εκεί μέχρι το τρίο χρόνο. Δεν σας βλέπω τακτικότατα πάρα πολλά χρόνια. Δεν πήρα για να πω για την ομάδα, γιατί η ομάδα τα λέει όλα με τα κατορθώματα του. Εκεί που πρέπει. Όποιος είναι φίλαθλος τα βλέπει και δεν είναι οπαδός. Είναι φίλαθλος, τα βλέπει. Για άλλο πήρα να σας πω κάτι που δεν έχετε επιληφθεί ακόμα για αυτό το θέμα. Πείτε. Σε κάθε εκπομπή βγαίνει και κάποιος κομπλεξικός, όχι κάποιος κάποιοι. Όπως προηγουμένως. Βρίζουν, δομολογούν. Αυτά τα γνωστά που κάνουν. Κρύβονται πίσω από ένα τηλέφωνο. Δεν έχετε στοιχεία από τα τηλέφωνα που σας παίρνουν από το τηλεφωνικό κέντρο για να επιληφθείτε αυτού του θέματος. Έχω. Μπορούμε, άμα θέλουμε. Δεν το κάνουμε όμως. Μπορείτε, δεν μπορείτε να δείτε από ποιο τηλέφωνο σας παίρνουν. Ναι, μπορούμε να δούμε, ναι. Αφού μπορείτε να δείτε, κάντε κάτι, ρε παιδιά, να πούμε, να τους απειλήσετε κάποιο τρόπο. Δεν θα γίνουμε εμείς χούλικα του τηλεφώνου, χούλικα του πίσω. Νομικές υπηρεσίες υπάρχουν. Ναι, ακούστε να δείτε. Δύο-τρεις φορές που έχουν γίνει, που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έγινε η κολοτούμπα του αιώνα. Αυτή η ίδια η λαλή. Συγγνώμη, δεν ξαναπάρω. Ο άλλος έλεγε, με πήρε ένας ανιψιός μου. Ο άλλος κατουρήθηκε. Δεν ήμουν εγώ. Τι ανιψιός σου, τι ώρα το βράδυ, πήρε ανιψιός σου. Τέλος πάντων, όσες φορές έχει φτάσει, όσοι μαγκιά έχουν στο τηλέφωνο, τόσο κλάμα ρίχνουν όταν φτάσει στη δικαιοσύνη. Όλοι έτσι. Το θέμα είναι μόνο όμως ότι αυτός που έχει το τηλέφωνο, ο κάτοχος του τηλεφώνου έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί, δεν μπαίνει ο γείτονας να πάρει τηλέφωνο, αν δεν το ξέρει ο νοικοκύρης, μην λεπέζω ιστορίες. Παιδιά, εγώ αυτό τώρα να δείξω, η ομάδα, καλά η ομάδα στην Ελλάδα δεν είχε αντίπαλο. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, θα ξαναπάρουμε όταν παίξουμε για το ευρωπαϊκό. Σε λίγες μέρες. Και θέλω να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια να έχετε και να πάντα νίκες. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρεις γιατί ο άνθρωπος είπε αυτό, Άκη? Γιατί έχει αγαναχτίσει. Ναι. Με τους ηλίθιους δεν έχετε επιχειρήματα, δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε λαό. Είστε ένα τίποτα, σας έχουμε διαλύσει. Γεια σας, το δωρή μου. Και μέσα στο κόμπλεξ αυτό που έχετε, το μόνο που κάνετε είναι να βρίσετε. Ναι, άκου τώρα. Να πω και ένα άλλο λόγο. Εμείς εδώ πέρα τους αφήνουμε να μιλάνε. Όποιος θέλει να μιλήσει και να παρατάξει κάποια επιχειρήματα, έχει μια λογική, μπορεί πολύ ευχαρίστως να την ξεδιπλώσει. Από εκεί και πέρα, εμείς τους αφήνουμε και μιλάνε γιατί πολύ απλά εκτίθονται. Αυτή είναι. Όχι, ο άνθρωπος μιλάει. Ναι, ναι, και αυτή που βρίζει. Ναι, μα ρε φίλε τώρα, άμα δεν έχει άλλο. Με το βρίσιμο. Με το βρίσιμο θα έχω πάρει εγώ Champions League. Τι να αυτό. Ναι, θα έλεγα γαμώ το Μέση, ε. Ναι, όπα. Σιγά το Μέση. Ένα και ένα άλλο και τέτοια. Σιγά ρε Μπαρσελόνα. Μαράγκα, τέτοια, έτσι, ναι, δεν τρέχει τίποτα. Τι παίχτα να σκέψω, Μέση. Πού το θυμήθηκε. Εμπρό. Θέλω να δώσω χαιρετισμό στον Θοδωρή, το φίλο μου. Έλα, κάτσε. Πέρασαν 4 λεπτά. Περίμενε, ρε. Δεν φώναζε. Και στην Καταλόγη είναι άπαχτο. Εκεί στο Δημήτρη τον Κωνσταντέλο. Και στον Πάνο τον Μπελέκη, στη Νέα Υόρκη, το φιλαράκι μου που τρώει στέρηση με την άπαχτο. Ναι, ρε, γάμο. Τρώει στέρηση. Και από μένα, ρε, φίλε. Γεια σου, Πάνο Γίγαντα. Και στα άλλα τα παιδιά, αλλά σήμερα είναι η μέρα του Πάνου. Λόγω να πάτε. Πάμε. Εμπρό. Έλα, φίλε μου. Μην το χαλάς αυτό. Και εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Ναι, εσύ. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Άγγι. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια. Θα ήθελα να πω ότι... Το ονομάσαι ομάδα. Για τον Ολυμπιακό, ότι με τα λεφτά που έχει πάρει σε όλο το Champions League όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω θα πρέπει να έχει καλύτερη ομάδα, έτσι δεν είναι? Τι έχει πάρει, φίλε? Πόσο καλύτερη ομάδα, ναι, καλύτερη ομάδα, δεν ξέρω πώς το εννοείς. Σε σχέση με τι, το όνομά σου, φίλε μου, να μιλάμε. Γιάννης Απορφιάλη είναι. Τι ομάδα είσαι? Να πάρουμε παράδειγμα εφέτος. Κάτσε, λέγε τα λεφτά, ένα λεπτό, ρε. Και μάς δεν το γράφεις, το Πέτρος. Πέτρο το λένε. Γιάννη, είπαμε. Γιάννη το λένε. Το πουλμ. Γιάννη Απορφιάλη. Ναι, ρε, Γιάννη. Άκου, ρε, φίλε. Λες για τα λεφτά όλα αυτά. Εγώ θα σε πάω για να μην κάνουμε τόση ώρα ανάλυση τώρα, πώς το λένε, φορολογική. Οικονομική. Λοιπόν, εφέτος ο Ολυμπιακός έχει 24 εκατομμύρια και τα λεφτά που έχει πάρει 27. Ναι, αλλά... Όχι, μην το πάμε. Τα χρόνια που πάει Champions League, ο Ολυμπιακός... Τι είχες, τι πες?
Άμα... Παίρνει πάρα πολλά λεφτά, έτσι δεν είναι, από τους ομίλους που παίρνει. Άκου φίλε μου, να σου πω εγώ, Γιάννη, η διαφορά μας, άκου, σου εγώ σου είπα ένα παράδειγμα εφέτος. Εφέτος, 24 κάνανε μεταγραφές που πήραμε και 27 έχει πάρει μέχρι τώρα. Φίλε, η διαφορά αυτή φαίνεται, καταρχάς, έτσι. Είμαστε από το δεύτερο, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι εσύ. ΑΕΚ είμαι εγώ, ΑΕΚ. ΑΕΚ είσαι εσύ, μπράβο αγόρι μου που είσαι ΑΕΚ. Είμαστε από το δεύτερο, καμιά κοσαριά πόντους. Και είναι το μισό πρωτάθλημα. Άκου, ας πούμε, ρε. Και είναι το μισό πρωτάθλημα ακόμη. Από εκεί και πέρα, η διαφορά του Ολυμπιακού με τις ομάδες που συναγωνίζεται είναι χαόδης. Έτσι. Ναι, το ξέρω. Ναι, 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 το ξέρω. Και περίμενε. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Ρε, εσύ άλλο θέλω να σου πω. Στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός συναγωνίζεται ομάδες με 250 εκατομμύρια και πάνω budget και τα καταφέρει μια χαρά. Μια ενός... το θέμα είναι ότι ανταγωνίζεται. Όχι το θέμα, το θέμα είναι να τα καταφέρει. Κάτσε ρε. Το θέμα είναι να τα καταφέρνεις. Γιατί άμα μου μένες στο θέμα με τα οικονομικά. Κάτσε ρε. Για που κόπτεσαι με τα οικονομικά πολύ και θες να πεις το θέμα των οικονομικών. Εγώ σου λέω ότι σαν Ολυμπιακός θα πάμε μια χαρά. Και στην Ελλάδα είναι διάκριτη διαφορά με τους υπόλοιπους. Και έτσι και στην Ευρώπη και στην Ευρώπη έχουμε κοντά. Ωραία, να πω δύο κουβέντες κι εγώ τώρα. Θα τελειώσω και μετά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν σε ψημιάζουν τόσο τα οικονομικά, ψάχτηνα λίγο με τον πρόεδρο σου που πήγε να πάρει το μικροφάνι. Εντάξει, αυτά τα 500, δεν σου πάμε να πάρει 20 εκατομμύρια. Αυτά τα 5 εκατοσταρικάκια. Για πού είσαι με τα οικονομικά. Με τα οικονομικά που ασχολείσαι. Δεν ασχολούμαι με τα οικονομικά. Όχι που λες, που έχεις τέτοιο ζόρι. Όχι, απλά είπα εγώ ότι. Και σου είπαμε και εμείς. Κάνει καλύτερες πορείες στο Champions League σύμφωνα με τα. Απάντησες, ρε Άκη. Εντάξει, ρε Τάκη. Άσε, ρε απάντησε. Λάτε γεια, ρε. Α τα διάλεω, ρε που θα πει καντέγια. Βλάκα. Μη βρίζει, ρε. Άσε με μόνο με τον κάθε βλάκα. Δεν μπορώ να βάλω την βλακία. Τι απάντησε, πού να απαντήσω. Έτσι, εγώ δεν απαντώ σε αυτούς. Απαντώ στους Ολυμπιακούς που νομίζω. Τι να απαντήσω. Ποιος είναι ο απάντησε. Δεν απαντώ στον κάθε μπουμπούνα. Με πήρε μένα για οικονομικά και έχουν για 3 εκατοστάρικα πάνω. Έχουν κλέψει το κράτος 350 εκατομμύρια. 360 εκατομμύρια. Τα έχετε κλέψει καταρχήν. Να μην πάμε εκεί. Να πέσω εκτό λοιπόν, σε γάση. Και επειδή ήθελα να του πω κάτι, αλλά ο Βλάκας δεν άντεξε. Πού να άντεξε. Απικαντεγιά. Ήθελα να σου πω Βλάκα. Ότι με τα Ολυμπιακούς 50 εκατομμύρια μπάτζετ παράδειγμα και άλλες ομάδες που βάζουν και 200 είναι εκτός Champions League. Με 200 που βάζουν. Παράδειγμα η Μάντσεστερ που βάζει 500 εκατομμύρια. Η Μάντσεστερ που βάζει 500 εκατομμύρια μπάτζετ παίζει στο UEFA μαζί μου. Που βάζω 50. Που θα μπορούσε να έχει πια. Και ο Ολυμπιακός δεν κάνει πορείες φωτοβολίδες. Κάθε χρόνο όποια πρωταθλήτρια έρχεται την γλεντάει. Πρωταθλήτρια, όχι την τέταρτη, την γλεντάει. Εκεί που σκάς, ναι, αυτά που έσκασες φέτος από τη στεναχώρια σου, με τις ομάδες που κερδίσαμε, που έσκασες πέρυσι, και... που έσκασες πρόπερσι, που σκάς κάθε χρόνια. Που έσκασε και στο Καραϊσκάκι που φάγει τα 4. Άλλο εσύ. Πες του το κι αυτό. Άλλο εσύ, έτσι. Που έχεις το άγχος τώρα, μην περάσετε στο κύπελο και μας βρείτε και μας συναντήσετε. Αφήστε ρε, βρε κοτόπουλα, βρε αυγολέμονη. Βρε αυγολέμονη, αυγολέμονη. Είσατε σε θέση να μιλήσετε για μας. Το φιλοκάρδι σου τρέμει. Τρέμει το φιλοκάρδι σου. Οι περισσότεροι κλείσαν την τηλεόραση προχθές με τον Αστέρα. Λέει που πάνε να μπλέξουμε. Θα δείτε που πάνε να μπλέξετε. Εκεί που θέλετε να μπλέξετε, θα μπλέξετε. Και θα μπλέξετε και για τα καλά. Ωραία, ένα λεπτάκι. Ναι. Κοίταξε τα τηρημάτα την ομάδα σου. Και σε άλλα τα αθλήματα που δεν έχετε ούτε τα πούλμα να πληρώσει στο βόλεϊ γυναικών να πάει την ομάδα να παίξει. Κοίτα και τη μιζέρια που έχεις. Κοίτα που έχεις να πάρεις 25 χρόνια πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. 25 χρόνια στο ποδόσφαιρο έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Είχες 32 και το πήρες στο μπάσκετ. Το 2 ή το 2000. 260 εκατομμύρια ευρώ έχετε χρεώσει ναι. Τον κάθε ένα. 17 περάσατε και το μπάσκετ πάλι. Κλέφτες. Δεν έχεις ομάδα πουθενά. Είσαι ένας μίζερος, κακομύρης, φλωρίτζιναλ. Και έτσι θα παραμείνεις. Με τα μυαλά που κουβαλάς δεν πρόκειται να αλλάξετε. Θέλεις και στο λαιμό σου και κάποιους άλλους αεξίδες που έχουν μια τιμή ναι. Και λένε εντάξει ρε τι να πούμε για τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, εντάξει. Υπάρχουν κάτι 5-10. Ναι, σίγουρα παντού υπάρχουν. Και από τον Παναθηναϊκό. Παιδιά θα έρθετε εκεί πέρα την Κυριακή να δούμε τον αγώνα. Βαγγέλη 7 και ένα βέβαια θα έρθουμε. Εγώ δεν θα έρθω. Γεια σας μάγκες, Ολυμπιακός για μια ζωή. Κυριάκος από Αυστραλία. Γεια σου Κυριάκο από την Αυστραλία. Η περιφέρεια δίνει 7 εκατομμύρια για να πλάσει τηλεοφόρο στις νοσημάδες που παρακαλάμε να δώσουν να φτιαχτεί σωστό. Το χορτάρι ούτε ευρώ. Από την τσέπη του θα βάλει τίποτα ο Αλασκούζος. Και ο Πανιώνιος. Άρης,
Παγκουράς Γιάννενα. Σωστό. Πανιώνιος η εξέρα για απέναντι που είναι έτοιμη να πέσει. Είναι μεγάλα τα γήπεδα. Να δώσει. Θες να δώσει η περιφέρεια. Να δώσει κάθε περιφέρεια. Αλλά για όλα τα γήπεδα. Δεν γίνεται δηλαδή τα μένα είναι καλά παιδιά τα, και τα λέγαμε τη μάνα τους. Δεν υπάρχει. Έτσι. Όλα παιδιά δεν είναι. Ρε είπες Άκη μου πριν. Ναι. 500 εκατομμύρια δεν έχει περιουσία. Ναι. Βάλε 2 εκατομμύρια 5 πόσο κάνει εκεί. Όχι, να είναι καλά το κράτος και ο κάθε υπουργός και ο μαλάκας ο Έλληνας. Και ναι. Έτσι, να τα έχουμε στο κασίδι το κεφάλι. Τι θα γίνει με το. Και ο Ολυμπιακός θα πήρε και ένα κολυμπητήριο, ένα γήπεδο βόλεϊ. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν, καταρχήν. Θα το χτίσουμε μόνοι μας, ρε. Και αυτό, όπως κλείσαμε το Καραϊσκάκι. Πρέπει να σκάψουμε γιατί είναι και πισίνα. Θα τα σκάψουμε. Λοιπόν, τι θα γίνει με το Λυκάπ στο βόλεϊ που αναβλήθηκε, θα σα πω. Την άλλη ναι. Θα πάει πιο πέρα. Τι γίνεται με το παραμύθι, με το παραμύθι τραυματισμό του παίχτη του Πλατανιά, ενημερώστε μας. Τι να ενημερώσετε. Στο χειρουργείο είναι. Όχι ρε, ο ίδιος ο Κουλυμπαλή έλεγε δεν μ' ακούμπησε τίποτα. Έφαγε ευθεία βολή αναπτήρα. Ναι. Ευθεία βολή. Και θέλει ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι. Ποιοι θέλουν να κάνουν κάθαρες στο ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, ποιοι. Καλό είναι να φωνάζει ο κόσμος το όνομα του προπονητή, αλλά να ακούσουμε και το όνομα του Προέδρου που έφτιαξε και οργάνωσε την ομάδα εδώ και 5 χρόνια. Βοήθησε την τέχνη και τις ακαδημίες. Γι' αυτό ζήτω ο Πρόεδρος και ζήτω ο Ολυμπιακός, ζήτω και η Θήρα 7. Ζήτω όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού. Έτσι. Ο Πρόεδρος, να ξέρετε, δεν είναι σαν τους άλλους. Δεν θέλει και πολύ. Είναι οπαδός. Ναι, είναι οπαδός. Θέλει το κάνει. Νιώθει στρατιώτης. Έχει την ίδια τρέλα με εμάς. Νιώθει στρατιώτης. Οι άλλοι βάζουν και γλύφουν και λένε να ο ένας, να ο άλλος. Οι άφραγγοι. Ο πρόεδρος τα δείχνει με το έργο του. Το έχει ο καθένας στη συνείδησή του. Δεν θέλει και ο ίδιος. Δεν θέλει τόσο λιβάνισμα. Λιβάνισμα θα θέλουν οι απατεώνες. Για να φανούν στους υπόλοιπους ότι παράγουν έργο. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με λένε Λάκη. Λάκη. Από Πατήσια τηλεφωνώ. Ο Λάκης είναι από το Πατήσια. Έλα Λάκη. Έχω ανοίξει ένα ολοκένουργιο μαγαζί εδώ στα κατακόκκινα Πατήσια όπου κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ και λούσιμο. Ωραία. Και για χάρη του Τάκη θέλω να περάσει να τον κουρέψω. Πάμε σε μια άλλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Εδώ είμαι. Εσύ. Χαίρετε. Χαίρετε. Μάρινος από Στυλίδα τηλεφωνώ. Στυλίδα. Στυλίδα. Πάμε Μάρινο. Χαίρετε. Αεξίσυμε. Πήγα να μιλήσουμε ήρεμα. Δεν έχω... Θα εξαρτηθεί Μαρίνο όλα από τη ορίστε. Συμπεριφορά. Θα εξαρτηθεί κυρίως από τη δικιά σας. Εμείς συναισθάνται η συμπεριφορά μας. Πάμε. Βέβαια. Ήθελα να σας μιλήσω για το παιχνίδι με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί το πολύ ωραίο παιχνίδι που έληξε άμυνα, δυστυχώς. Το γκολ που έβαλε ο Χάρη ήταν... Πότε έληξε άμυνα, ποιο παιχνίδι. Ορίστε. Ποιο παιχνίδι είπες. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 στο κύπελο. Ναι. Στο ΑΚΑ. Κύπελο. Στο ΑΚΑ. Ναι. Ναι. Με το Χάρα. 0-1, όχι 1-0. 0-1, μπορεί να κερδίσαμε. 1-0 δεν έχουν κερδίσει ποτέ. Ναι, ήταν και όχι δεν ήταν. Αυτό εδώ ήταν. Άντε γεια. Λοιπόν, όπως είσαι στη Θηλίδα, κάτσε πάνω. Ρε, και θέλετε να μιλήσετε και σοβαρά. Όχι, κοιτάξτε οι φίλοι αθλειών των άλλων ομάδων και ίσως να την προσωπεύουν. Δεν τρέπεσαι λίγα. Είσαι η ντροπή του κάθε ΑΕΚΤΖΙ, όπως ο προηγούμενος ήταν η ντροπή του κάθε Παναθηναϊκού. Είσαι στις ντροπές όλων. Ρε, βγαίνουν ανθρώποι Ολυμπιακοί και μιλάνε και λένε συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Και βγαίνετε κι εσείς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έτοιμοι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Τηλεφωνώ από την ΚΟ. Από την ΚΟ. Είμαι Ολυμπιακός. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Για τα 4 που έπαιγε στο Καραϊσκάκι, δεν λες. Ολυμπιακός όχι ο άλλος. Θυμήθηκες εκείνο που το έβαλε με... Πού το είδε στο χέρι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Στερούμε τον ένα. Λίγο πέσα να έχετε, ρε. Έτσι δεν έκανε και για τη βουλιαγμένη που είδα σε κάτι site. Έλα σου. Πάλι δεν σα σκοτώσουν τα αυτοκίνητα. Έλα σου.
Ας το παιδί τώρα, μη σε ρίξει το χρόνο. Άλλο λέω, ρε, και τον άλλο. Ξέρω, ρε, ναι, θα πεθάνω. Ναι, φίλε. Έλα, φίλε μου. Γεια σας, Γιώργος λέγομαι, όπως είπα και πριν, από την κατακόκκινικο. Ναι, ρε, Γιώργο μου. Έχουμε και το σύνδεσμο εδώ πέρα. Είναι όλα τα παιδιά μια χαρά και ακολουθούν και την ομάδα. Παρόλο ανεβαίνουμε πάνω, ναι, όποτε μπορούμε. Παρόλο που είναι ακριτικό νησί και είναι και τα έξοδα πολλά και η απόσταση μεγάλη, έτσι, έτσι. Κο έχει παρουσία, δυνατή. Αυτά ήθελα να σας πω, μια καλησπέρα. Να σε καλά. Περιμένουμε την Κυριακή να δούμε με τον ΠΑΟΚ. Την άλλη. Την άλλη είναι. Την άλλη, ναι, τώρα παίζουμε με τα Γιάννη. Κατάλαβα. Εντάξει, στον πάγκο είμαι, ξέρεις. Έγινε. Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Δεν πάει πλοίο σαν Γιάννα Ρεάκη. Γι' αυτό περιμένω το παιδί στον πάγκο. Δεν είναι ότι τον έχει άχτη όπως αυτοί εμάς. Ναι. Επειδή δεν πάει πλοίο σαν Γιάννα. Θα έρθει Πειραιά. Α, καταλαβαίνεις. Είναι το αυτό. Ό,τι σου λέω. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Έλα φίλε, καλησπέρα. Άκη, να σε κάνω μια ερώτηση. Όχι. Πάμε σαν τη γραμμή. Όχι, ερωτήσει παιδιά. Στα medium. Όποιος έχουν κληρονομικό χάρη. Καλέ τι ομάδα είσαι, το όνομά σου. Είμαι Ολυμπιακός και είχε γίνει αυτό. Έχεις δει αυτό, έτσι πάει. Τι ερώτηση. Ρε, μπαίνεις μέσα, τι είσαι, εταιρεία δημοσκοπήσεως. Μπαίνεις σε ένα σπίτι. Και αυτοί παίρνουν τηλέφωνο και λέει καλησπέρα, είμαι από εκεί. Ναι, καλησπέρα, είμαι ο Τάντε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Εμπρός. Εμείς σας αγαπάμε όλους. Όλα τα προβατάκια. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σου, λε, παιδιά μου, κι εσύ. Ολυμπιακός από Ρέθυμνο. Ρέθυμνο. Ποιος όνομα... έχει το σύνδεσμο. Στο Ρέθυμνο. Φίλε, δεν ξέρω, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα εξαρτηθεί το... Δεν είσαι, δεν είσαι Ολυμπιακός. Είσαι... Δεν είμαι από Ρέθυμνο. Δεν είσαι. Σπουδάζω στο Ρέθυμνο. Α, σπουδάζεις. Είσαι υποκρίση όμως. Δίνεις και εξετάσεις μαζί με το τηλεφώνημα. Το Βαλάντι δεν το ξέρεις. Το Βαλάντι και το Κώστα δεν το ξέρεις. Από τα δεν είναι, δεν πειράζει. Τι θέλεις να πεις τώρα, σου έχουμε αλλά έχουμε κλείσει το γάλα. Πες τι θέλεις να πεις, πες κάτι άλλο. Το πρώτο καταρχάς θέλω να πω, επειδή βλέπω διάφορους Ολυμπιακούς στο Facebook που λένε για το Σπανούλι. Ναι. Όταν μιλάνε για το Σπανούλι θα πρέπει να πλένουν το στόμα τους. Ναι. Είναι ο παίκτης που μας άλλαξε την ιστορία. Οποιοδήποτε, ναι, σωστό. Ο παίκτης που γουστάρει τη φανέλα που φοράει, βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Ήρθε με λιγότερα χρήματα από αυτά που του δίνανε, έτσι. Έτσι. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι μακάρι να μπορούσα να παίζω, να είμαι στον Ολυμπιακό, να παίζω για πάντα. Γουστάρει την ομάδα. Έτσι. Και όταν μιλάνε για το Σπανούλι θα πρέπει να το σέβονται. Άκου να σου όμως κάτι. Αυτά τα μηνύματα που λες ότι είναι Ολυμπιακοί. Που κάτι λένε για το Σπανούλι, εγώ πιστεύω δεν είναι Ολυμπιακοί. Χρησιμοποιούν το όνομα του Ολυμπιακού για να βάζουν φιτιλιές. Να σου πω κάτι άλλο. Όπως γίνεται συνήθως στα Facebook. Να σου πει αν τον πρόεδρο παλιά. Και, κάτι άλλο, φοιτητή μου. Δεν τα πιστεύω εγώ ότι είναι Ολυμπιακοί αυτοί για το Σπανούλι. Όχι, για να δεις τη συχνότητα, δηλαδή πώς είναι αυτή που μπορεί να. Γιατί στο Facebook μπαίνει ο καθένας με οποιοδήποτε προφίλ. Και δεν είναι Ολυμπιακό. Ό,τι του καπνίσει και εγώ μπορεί να κάνω, ναι. Το βάζελο. Και δεν μου κάνει, ξέρω εγώ. Ναι, ο Ιμπαγάσα. Δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Λέω ένα παράδειγμα. Οι φίλοι σου με τους φίλους που μιλάς και τους αντιπάλους και τους Ολυμπιακούς και τους αντιπάλους. Για το Σπανούλι δεν μπορεί να σου πούνε πολλά πράγματα, έτσι. Αυτή είναι και η ουσία. Με αυτούς που μιλάς κατηδίαν, έτσι. Ποιος σου μιλάει κατηδίαν και έχει και την ευθύνη το λόγο του και βγαίνει και με τη μούρη του. Έτσι. Παράδειγμα, τι διάβασες. Αυτό που με στεναχωρεί είναι που δεν είμαι στην Αθήνα και δεν μπορώ να βλέπω τα μέσα. Δεν πειράζει. Σπούδασε και έλα εδώ. Μετά άκου τώρα. Σπούδασε να οικονομήσεις. Μετά μόλις κάτι. Ένα παράδειγμα, αυτό που διάβασες για το Σπανούλι, για να πάρεις χαμπάρι και εσύ, θέλω να σου το πω ότι... Τι διάβασες, παράδειγμα, τι διάβασες. Ότι είπε... Διάβασα, λένε, και το διάβασα και στην επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού, στον μπάσκετ, που γράφουν από κάτω ότι ο Σπανούλης δεν κάνει για τον, δεν κάνει, λέει, πλέον για τον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιες βλακίες. Εσύ μόνο και μόνο που λέει ένας Ολυμπιακός και καλά Ολυμπιακός. Ότι δεν κάνει ο Σπανούλης, πρέπει να σου εξηγήσω εγώ, δεν πρέπει να πάρεις χαμπάρι ότι αυτό είναι άλλη ομάδα. Ναι, τι να πω. Άσε ρε τώρα. Ρε παιδί μου, να χάσει ένα παίκτη σε ένα πέναλτι, να έχουμε ένα εκνευρισμό, να πούμε γιατί τον βάρεσε το πέναλτι, ο Τάδε, να θεμητό.
Αλλά το δεν κάνει, δεν γίνεται. Και ναι, να πούμε δεν κάνει. Απλά όλη η Ευρώπη όπου ο πάει. Λοιπόν, κόνεται και το χειροκροτεί. Έτσι, μπράβο. Πάνε σαν να σου πω εγώ ότι ο Τσόρι δεν ξέρει μπάλα. Ναι, έλα, ναι, γράφω, ας πούμε. Είναι αγράφει ο φίλος της Μπαρτσελόνα, ο Μέση δεν κάνει. Κάτω από εκεί δηλαδή. Και κάνει, και κάνει ο πηγιατέλας. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είχα να πω. Συνεχίστε έτσι δυναμικά, να λέτε αλήθειες. Αυτό το μόνο αλήθεια, είσαι Ολυμπιακή. Άκου να ξέρεις κάτι. Ο πιο εύκολος δρόμος είναι αυτό που κάνουμε. Δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο. Άμα λες αλήθεια, και δεν κάνεις τίποτα. Ο πιο εύκολος δρόμος. Το ψέμα είναι το δύσκολο. Το ψέμα είναι το δύσκολο. Γιατί πρέπει να το θυμάσαι κιόλας μετά. Άμα έχεις πει πολλά, δεν θυμάσαι και μπερδεύεσαι. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ καθρέφτης, έτσι. Ο πιο εύκολος δρόμος είναι να το έχεις και σαν συμβουλή, και όχι μόνο εσύ και οι υπόλοιποι στη ζωή σας. Ο πιο εύκολος δρόμος είναι της αλήθειας. Ευκολία. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Και ένας άλλος δρόμος. Γεια σου φίλε. Και ένας άλλος δρόμος είναι του Ολυμπιακού δρόμος. Της αρετής δηλαδή. Ναι. Η Ολυμπιακού δρόμος. Όποιος είναι κοντά στον Ολυμπιακό, μόνο χαρά και ευτυχία και έχει σωθεί από τα πάντα. Εμπρός. Κοίτα εδώ, επιδερμίδα. Κοίτα εδώ, μαλλία. Εμπρός. Έλα, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας, Λιούπολη. Με μιλήσαμε και πριν. Ναι, έλα, Γιώργο. Ξέχασα να αναφέρω δύο θέματα. Το ένα είναι της επικαιρότητας. Το άλλο κρατάει χρόνια. Το ένα είναι με αυτό το ρημάδι, τον αναπτήρα με τον Κουλυμπαλή. Ναι. Έπεσε αυτός ο ρημάδι σε αναπτήρας, να τιμωρηθούμε. Ναι. Δεν το βρήκε. Εγώ συμφωνώ να τιμωρηθούμε, αλλά από εδώ και μπρος, το παραμικρό να πες, να τιμωρεί το καθένα. Άκου, φίλε. Ολυμπιακός είμαστε. Δεν το δέχομαι. Έχει κάτι. Όχι, έτσι, Άγγελε. Όχι, δεν το δέχομαι να τιμωρηθούμε για τον αναπτήρα. Είναι... Δεν το δέχομαι. Έχει ισονομία. Άλλο λέει. Έχει ισονομία. Άμα θέλει να δημιουργήσει... Γιώργο. Καλονί, πας Γιάννενα. Έπεσε τέρμα, τιμωρείται. Παναθηναϊκός, Χανιά. Έπεσε στη ρήχτρα. Τιμωρείται. Δεν θα μας ξεφύγει κάτι. Μα τι να γίνει, να δημιουργηθεί δεδικασμένο από αυτό το γεγονός. Έπεσε τελείως το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν τα έχουμε φυλάξει ποτέ. Αυτοί το ξεφτυλίζουν. Αυτό θέλουνε. Αυτοί το ξεφτυλίζουν. Και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και 20 βαθμούς πίσω το ότι μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο. Τόσο μπούφι είναι. Δεν είναι μπούφι. Σε μπούφους απευθύνονται. Οι άλλοι που το δουλεύουν. Μια χαρά το πάνε, εκ το αποτελέσμα, αφού δεν τους έχουν εγώ δει ακόμα. Εγώ θα σε ένα φίλο Παναθηναϊκό. Γιώργο, αφού δεν τους έχουν δει ακόμα, είναι πετυχημένες και οι δύο διοικήσεις. Αφού δεν τους έχουν δει ακόμα. Δεν σε νοιάζει. Όχι. Σου λέω, μια χαρά το πάνε. Ας κάνουν τι θέλουν. Αφού έχουν τα πρόβατα. Ας κάνουν τι θέλουν, Γιώργο. Εγώ το είπα αυτό σε ένα φίλο Παναθηναϊκό. Και του λέω, ρε φλάκα, είμαι 20 βαθμούς μπροστά. Θα με τιμωρήσεις. Θα σε τιμωρήσω και εγώ στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ποιο συμφέρει αυτό. Και με κοίταζε, λες και του είπα τη θεωρία. Και ποιο είναι πιο εύκολο να εκνευριστεί σε ένα παιχνίδι. Γιώργο, ποιο είναι πιο εύκολο να εκνευριστεί σε ένα παιχνίδι, ο φίλος του Ολυμπιακού ή των άλλων ομάδων. Δηλαδή, πού να εκνευριστεί. Θα πάει ο Ολυμπιακός να δει ένα παιχνίδι όπως με τον Αστέρα και θα εκνευριστεί να πετάξει οι άλλοι μόλις δίνουν το χάλι τους. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια είναι τιμωρημένοι από τώρα. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Ποιο συμφέρει αυτό το πράγμα. Και το προκαλούνε. Τίποτα, είναι στον βωμό της προπαγάνδας, πες, κάθε μέρα να βρίσκουμε και κάτι να λέμε, να λιδωρούμε, να συντηρούμε. Το ξέχασα πριν. Ναι. Ναι. Να κάνετε μια εκπομπή, ένα αφιέρωμα, να μαζέψετε κάποια στοιχεία πώς γίνανε τα γήπεδα στην Ελλάδα, ποιος εκμεταλλεύεται τα γήπεδα, το Καραϊσκάκι, το ΣΕΦ, το ΟΑΚΑ, πόσο νίκη πληρώνει, το κλειστό του ΟΑΚΑ, τη Φιλαδέλφια. Γιατί μου έχουν πρίξει τα σηκώτια τόσα χρόνια που μας έχουν χαρίσει το Καραϊσκάκι και μας έχουν χαρίσει το Καραϊσκάκι. Γιώργο μου, η πιο εύκολη... Να δούμε η Τούμπα πώς έγινε, ο Άρης πώς έκανε το γήπεδο, στη Νέα Σμύρνη πώς έγινε το γήπεδο. Όλα χαρισμένα. Δεν κατάλαβα. Αυτοί όλοι πήγαν οι Προέδροι και είπανε θα χτίσω γήπεδο. Ναι, πάμπλουτοι όλοι οι Προέδροι αυτοί, ρε. Όλο το άλλο. Αυτοί όλοι πάμπλουτοι, έτσι. Ναι. Εμείς είμαστε... Ναι, ο μεγαλύτερος ελληνικός σύλλογος και κοίτα μια λεπτομέρεια. Να πεις εκεί στους φίλους σου που σου λένε όλοι οι άλλοι αυτοί που ανέφερες είναι δικό τους το γήπεδο. Εμάς δεν είναι δικό μας. Στο Νίκη. Όχι δικό τους. Το κλέψανε. Ναι, δικό τους. Ο Παναθηναϊκός το έκλεψε. Ρε παιδί μου, δεν λένε ότι είναι δικό τους. Πλέον είναι κανένα Νίκη. Ναι. Δεν το έχουν καταγραφεί. Αυτό έτσι θα το λες. Δεν το έχουν καταγραφεί. Έτσι θα το λες. Ναι, άλλο σου λέω. Πλέον είναι κανένα Νίκη, Ολυμπιακός και αυτή τη στιγμή που μιλάμε
πληρώνει νίκη. Φαίνεται στον ισολογισμό του κάθε χρόνο πόσα λεφτά δίνει σαν ενίκεια. Συγκεκριμένα πράγματα. Και τα δίνει τα νίκια, όχι σαν κάτι νίκια του ΟΑΚΑ. Έτσι. Α, μπράβο, και κάθε 600 και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και χωρίς κλιματισμό, λέει το ΟΑΚΑ. Και κάτι τέτοια που ακούμε πριν καμιά εβδομάδα. Σας παρακαλώ, κάτι. Εντάξει, το, δεν είναι, ευκολάκι είναι. Άμα, να τα άμα είχαμε χρόνο, θα έλεγα και τώρα. Ευκολάκι είναι αυτό που λες. Απλά δεν θυμάμαι τα νούμερα και με τα νίκια και έγινε, άλλα τα λογιστικά. Πώς, δηλαδή, μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο νίκη, να δούμε πόσες φορές έχουν δώσει το χρόνο εκατομμύρια. Εκπομπή, έτσι με οικονομικά το κάνουμε, στιγμή, το κάνουμε. Εντάξει. Να τα δουν όλοι. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Απλά είναι πολύ. Κάθε 5 λεπτά κάνουν και από μία πουστιά και δεν τις προλαβαίνουμε. Δηλαδή να φτάσουμε στις παλαιότερες. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Είναι βυθιστία. Πού είναι η πιο γρήγορη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σου, φίλε. Τι έγινε, Φλόρ. Τηλέφωνο. Τι ώρα πάμε, το ξέρεις. Περιμένω στο Θοδωρή. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Και δεν μ' άφηνε τότε από στον άνθρωπο. Δεν το λέω. Βλέπω μία ώρα, λέω, δεν θα έχω χρόνο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε? Πάμε, μια χαρά, εσύ. Με λένε Κώστα και σας παίρνω από το Φάληρο. Από το Φάληρο. Λοιπόν, όπως είσαι από το Φάληρο. Μπράβο, πες μια πέτρα στο λαιμό σου και μέσα στο ίδιο το Φάληρο. Ό,τι βρεις, δηλαδή... Καλησπέρα. 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 Έλα, φίλε. Είμαι ο ίδιος που πήρα από το Αίγιο πριν, το παιδί ο Βασίλης. Έλα, Βασίλη. Ήθελα κάτι να διευκρινίσω και να το σημειώσω για εμάς τους Ολυμπιακούς. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε αυτό που δείξατε με τον αναπήρα και τον θυμπήκη. Ναι, βέβαια. Όταν έπαιξε Πανηγιάλιος Ολυμπιακός και χάσαμε, και κερδίσαμε μάλλον, 4-0. Τελικά χάσαμε και ρίχνουμε. Ελά, είναι και παλιγιάλε. Το είπε το παλιγιάλε. Καλέ κερδίσαμε. Ολυμπιακός. Όχι, όχι, κερδίσαμε. 4-0. Ολυμπιακό είναι εγώ. Άστο πέσει ο Πανηγιάλη. Αυτά τα κάνει. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, Βανιάκη. Πέσε. Λοιπόν, θέλω να. Ναι, τι έγινε τότε εκεί. Τι είπε στα γη. Όταν έγινε το παιχνίδι, ξεκίνησε να λε και κέρδισε ο Ολυμπιακό 4-0. Βέβαια, εννοείται τι χάναμε τώρα, τέλο πάντων. Ναι, κάτι τέτοιο. Θέλω να προσέχουν οι Ολυμπιακοί αυτό το θέμα με τον αναπτήρα που φύξατε. Ήμουνα με του Ολυμπιακού. Ναι. Ακούστε. Α, θέλω να πει κάτι. Όχι, όχι, εσύ να μιλήσει, άλλη μόνο. Τι να προσέχουμε εμεί οι Ολυμπιακοί, γιατί αυτά είναι καθήκια. Φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν έχουν τίποτα. Έτσι, και μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και πετάνε αντικείμενα. Αυτό εμεί οι Ολυμπιακοί που πάμε στα γήπεδα πρέπει να προσέχουμε ένα στον άλλο δίπλα μα. Την προβοκάτσια. Αυτοί μα καταστρέψουν με διάφορου τρόπου. Δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν τίποτα. Εκεί θα αυτό είμαστε. Ήθελα να πω, είναι πολύ σημαντικό. Καλά, έκανε και το πράγμα. Όπω πάμε σαν πρόγραμμα μέσα Γιάννενα. Ένα Παναθηναϊκό, δύο θα πάνε φορέ μια φανέλα. Εκεί θα είμαστε. Θα την πετάξει. Αυτή η φίλη δεν είναι Ολυμπιακή. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Μετά θα προσέχουμε γιατί πάμε να μα καταστρέψουν την ομάδα. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Μετά αυτό ο Παναθηναϊκό που θα τηθεί Ολυμπιακό στα Γιάννενα θα το πνίξουμε εκεί πέρα που έπνιξε ο Πασά την Κατερίνη. Ποια Κατερίνη. Την Αγία Κατερίνη. Ποια Κατερίνη. Ποια Κατερίνη. Την Κατερίνα. Πώς είναι. Την κοπέλα. Την κοπέλα του Πασά. Την κυρία Φροσύνη ήταν. Την κυρία Κατερίνη. Η Κατερίνη ήταν στην Αγία Πετρούπολη. Η Ιμπραήμ ήταν αυτή. Και η Ιμπραήμ και η Κυριακή. Τέλο πάντων. Εντάξει, φίλε. Α τα είστε δικά. Λοιπόν. Ποιο κοιταχή. Εντάξει, φίλε μου, να σε καλά από το Αίγιο Ολυμπιακάρα μου. Ποια Κατερίνη είναι, τα γκιάσα. Εντάξει, μωρέ, τώρα θα μιλήσω για τις ζητούμενες του Πασά. Δεν ήταν, τη γούστα, δεν ήταν το κορίτσι. Να μόνο τον Πασά και τον Αντί. Γι' αυτό αυτοκτόνησε. Και όλους τους Τούρκους. Η κοπέλα, από την πολύ ηθική. Δεν ήταν τώρα, σε λέω την έβγαλες εξ όλης και προόλης, γκόμενα του Πασά. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Αυτός η Κατερίνη. Τη γούστα. Ναι. Και πήρε το αλόγου. Του Κολοκοτρώνη, Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης. Άντε πάλι. Περάσατε καλά. Άι, κατοχή πήγαμε. Τρυπολιτσά. Άι, καλά. 1921. Τι να μας πήγε η κατοχή. Εκείνος είπε για τα Γιάννενα και πει έτσι τώρα. Πώς θα εντάξει, το κάνουμε. Πάντα, τώρα. Πάντα προσαρμόζουμε την εποχή. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Τι έγινε, δεν θα μας ξεζουμίσετε, σας θυμίζετε μόνο. Μια και δέκα πήγα, έλα. Έλα, ό,τι έγινε με τα τηλέφωνα. Εμπρός. Το κανάλι, ανάλγητο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Τώρα το είδα. Μας έχουν, μας κλέβουν χρόνο. Εμπρός. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πώς. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Ναι. Μια παραγγελία ήθελα να κάνω. Παραγγελία, ναι. Πάρε μια πίτσα και βάλτε να σου πά.
Γεια. Τι παραγγελία, ρε. Εντάξει, είμαστε. Εντάξει, την έδωσες. Εντάξει, είμαστε. Λοιπόν, όπως είναι, το μπαστούνι. Πάρε και το τυρόψωμο. Καλό βράδυ, γεια. Γεια σας. Τα βλέπεις, ρε, με τις παραγγελίες, ρε, και μας κρατάς. Γεια σας.